μια ώρα της αλήθειας για τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό που μετά το θρίαμβο της πρώτης αγωνιστικής επί του Άρη και τις εύκολες δύο νίκες της συνέχειας, θα πρέπει πια να αποδείξει ότι οι επιτυχίες του αυτές μπορεί να έχουν συνέχεια, να μην αποδειχθούν δηλαδή πυροτέχνημα. Ο Δε Πανιόνιος από την άλλη πλευρά ασφαλώς δεν είναι καθόλου διατεθειμένος να παραδοθεί στις διαθέσεις του Ολυμπιακού, αφού και οι δικές του φιλοδοξίες κάθε άλλο παρά μειωμένες είναι φέτος. Και όλα αυτά σε λίγο μετά από αυτό που ακολουθεί. Αυτή τη στιγμή μπροστά στην γραμματεία βλέπετε στο βάθος στο πλάνο ο Πανιόνιος με τον πρόεδρό του εδώ, τον Γεράσιμο Βεντούρη, θα τιμήσει δύο διαιτητές, δύο βετεράνους διαιτητές που εγκατέλειψαν πέρυσι την ενεργό δράση, τον Σάβα Λόρτο και τον Σταύρο Δουβί. Τον Σταύρο Δουβί και τον Σάβα Λόρτο, βλέπετε τον Δουβί εδώ. Ασφαλώς είναι, αν μη τι άλλο, πολύ καλό να βραβεύουν οι σύλλογοι τους διαιτητές, αλλά μακάρι αυτό να γίνεται όταν είναι και εν ενεργεία, να μην έχουμε τα παράπονα αυτά που έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς προς το παρόν να δούμε τις πεντάδες με τις οποίες θα αρχίσουν οι δύο αντίπαλοι τον αγώνα σε μερικά λεπτά. Στη θέση του playmaker, Γκάσπαρης, που ακόμα δεν έχει βρει το καλό του εαυτό, αφού έχασε μεγάλο μέρος της προετοιμασίας. Ο Ελληνιάδης, φέτος που δεν χρειάζεται να παριστάνει και τον εκτελεστή, δίνει διαπιστευτήρια καλού οργανωτή. Στα shooting guard, ο Φάνης Χριστοδούλου, σε αυτές τις ψηλές πεντάδες προτιμά ο Τζούροβιτς. Ο Φάνης, υπορμαρισμένος Φάνης, έχει βασικά ρόλο ο περιφερειακού. Ο Κώστας Μωραήτης, το παλιό στέλεχος εθνικής εφήβων, που ξεκινά φέτος σαν βασικό σε μια φιλόδοξη ομάδα. Ο Πέτρακ Μπένατσεκ, ο Γιουγκοσλάβος που είναι πια Έλληνας, αποτελεί την ειδοποιώ διαφορά του φετινού Πανιωνίου από τον περσινό. Ο Ζάρκο Πάσπαλια, από την άλλη μεριά, άλλος ένας Γιουγκοσλάβος, ο εκπρόσωπος της μεγάλης γενιάς των Φλάβη στο ελληνικό πρωτάθλημα και βέβαια η μεγάλη ελπίδα του φετινού Ολυμπιακού. Ο Τζον Μπρούγκος ήρθε πέρυσι από την Αμερική και αποδείχθηκε σημαντική βοήθεια στο δεύτερο μισό της χρονιάς. Ο Παναγιώτης Καρατζάς, μέτριος πέρυσι, με αναλαμπές καλής απόδοσης όμως φέτος. Και σαν center, ο Τζον Χάτσον, ένα τεσσάρι ουσιαστικά που χάλει στην αρχικότητα και τα μακριά του χέρια κάνει αξιόλογη καριέρα σαν center. Ο Τζον Παπαδάκος, η μονομαχία του με τον Χάτσον ασφαλώς θα είναι πολύ θεαματική. Και οι προπονητές, ο Βλάντο Τζούροβιτς, σίγουρα ο πιο πετυχημένος ξένος coach στην ιστορία της Α1, σε διάρκεια τουλάχιστον επιτυχιών. Και ο Γιάννης Ιωαννίδης, μετά από ένα χρόνο περισυλλογής, επέστρεψε φέτος στον Ολυμπιακό με φρέσκες φιλοδοξίες. Αυτές είναι οι πεντάδες και εδώ βλέπετε και τον Σάβα Λόρτο, τον Σταύρο Δουβί και τους σημερινούς διαιτητές, τον Θόδωρο Βιδάλη και τον Στέλιο Σιμεωνίδη. Να γυρίσουμε και πάλι για λίγο στην Παιανία. Πρώτα-πρώτα είναι Χριστοδούλου εναντίον Πάσπαλια. Από τη μία πλευρά λοιπόν ένας από τους 2-3 καλύτερους αμυντικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, με ειδικότητα βέβαια στις επικίνδυνες αποστολές σαν και αυτή που σας λέμε, και από την άλλη ένας σούπερ επιθετικός παίκτης που με το καλημέρα κιόλας δήλωσε υποψηφιότητα για τη θέση του πρώτου σκορέρ, αυτή που έχει καταλάβει μονίμως ο Νίκος Γκάλης. Βλέπετε τη βαθμολογία. Μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός μόνος πρώτος με 6 βαθμούς. Ο Πανιόνιος είναι ανάμεσα στις 5 ομάδες που ακολουθούν με 5 βαθμούς. Το τζάμπολ σε μερικά δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει με Ελληνιάδη, Μωραήτη, Βάσπαλια, Καρατζάκ, Παπαδάκο, όπως σας τους είπαμε νωρίτερα. Ο Πανιόνιος με Γκάσπαρη, Φάνη Χριστοδούλου, Χάτσον, Μπένατσεκ και Χρήστο Χριστοδούλου. Ο Τζούροβιτς ξεκινάει λοιπόν τον Χρήστο Χριστοδούλου και όχι τον Μπρούγο, ο οποίος προέρχεται και από τραυματισμό. Βλέπετε τους άλλους σημερινούς αγώνες, όλοι θα γίνουν στις 6.30, Δάφνη Περιστέρη, Παγκράτη Παπάγου, Παναθηναϊκός Ηρακλής, ΠΑΟ ΚΑΕΚ και Sporting Άρης, ασφαλώς μια πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική. Το ξεκίνημα σε λίγο με διαιτητές, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, τον Θόδωρο Βιδάλη και τον Στέλιο Σιμεωνίδη. Και ο λόγος της καθυστέρησης είναι κάποια μικροεπισόδια που γίνονται σε μια γωνιά της κερκίδας. Βλέπετε τον Γιάννη Ιωαννίδη με τον Ζάρκο Πάσπαλιο, τα δύο αστέρια του φετινού Ολυμπιακού. Ο ένας από τον πάγκο, ο άλλος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και το ξεκίνημα σε λίγο αφού ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Ο Τζούροβιτς. Ο Βλάτο Τζούροβιτς, ο οποίος είναι ο δεύτερος πιο πολυνίκης ξένος προπονητής στην ιστορία της Αλφα-Εθνικής και ο πρώτος από τότε που καθιερώθηκε η Α1. Στο σύνολο της Αλφα-Εθνικής είναι πίσω από τον Duke Shire και μόνο. Βλέπετε τους οπαδούς του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν κατακλείσει, μάλλον έχουν αποτελέσει την συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων που είναι σήμερα στο γήπεδο. Αυτοί του Πανιωνίου είναι πολύ λίγοι. Και η καθυστέρηση συνεχίζεται αφού πρέπει πρώτα να ηρεμήσουν τα πνεύματα στα κάποια σημεία της εξέδρας όπου υπάρχει ανησυχία. Τέταρτη αγωνιστική λοιπόν, το ντέρμπι Πανιωνίου Ολυμπιακού. Ένα παιχνίδι που συζητήθηκε πολύ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.
αφού όπως είπαμε και νωρίτερα είναι κάθε σαν ώρα της αλήθειας για τον Ολυμπιακό που έχει να επιδείξει μια μεγάλη βέβαια νίκη επί του Άρη και δύο ευκολότερες επί Sporting και Δάφνης. Αλλά θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να έχουν και, και συνέχεια επιτυχίες του. Στο Δε Πανιόνιο υπήρχε ένα κλίμα ηρεμίας, ήρεμης δύναμης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας σε μια προφανή προσπάθεια του Τζούροβιτς να πείσει τους παίκτες του ότι δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Ο Φάνης Χριστοδούλου εδώ. Φέτος είναι πρώτος στις ασίστ στο πρωτάθλημα ο Φάνης. Έχει ένα μέσο όρο γύρω στις 4,5 που με τον τρόπο που μετριούνται οι ασίστ στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ ψηλός. Αυτός είναι ο Τζορτς Παπαδάκος. Φέτος έχει 15 πόντους σχεδόν μέσο όρο. Αλλά ασφαλώς έχει φύγει ένα σημαντικό βάρος από τις πλάτες του με την παρουσία του Πάσπαλια και την άνοδο του Καρατζάλα και του Καμπούρη που ξεκαλεί πολύ καλά κατά της Δάφνης. Ο Τζον Χάτσον εδώ με ένα μέσο όρο 8 rebound είναι μέσα στις 10 πρώτους του πρωταθλήματος φέτος, αλλά κάπως πεσμένος σε σύγκριση με τις περσινές του επιδόσεις όπου είχε 27 πόντους και 10 rebound. Ασφαλώς αυτοί οι αριθμοί έπεισαν σε μεγάλο μέρος τον Πανιόνιο να τον διατηρήσει τη δύναμή του. Ο Σταύρος Ελληνιάδης βασικός και φέτος παρά την απόκτηση του Σταμάτη. Ο Ζάρκο Πάσπαλια είναι πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος μέχρι τώρα με ένα εντυπωσιακό μέσο όρο 36 πόντων. Έχει και 10 rebound. Ο Γιώργος Μποσγανάς κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της εβδομάδας συζητήθηκε, πιθανολογήθηκε μάλλον η συμμετοχή στη βασική πεντάδα σαν φρουρού του Πάσπαλια με δεδομένη την καλή φόρμα που βρίσκεται ο νεαρός. Ο Μπάμπης Παπαδάκης από τα φετινά αποκτήματα του Ολυμπιακού και πίσω ο Αργύρης Καμπούρης που είναι σε καλή φόρμα. Ο Χρήστος Χριστοδούλου, ο μεγάλος από τα δύο αδέρφια Χριστοδούλου και εδώ ο μικρός, ο Φάνης. Εδώ και 6 χρόνια συμπαίκτες, δηλαδή από τότε που ο Χρήστος ήρθε στο Πανιόνιο από τον Sporting. Ο Μωραΐτης και η καθυστέρηση συνεχίζεται. Θα δούμε πότε επιτέλους θα αρχίσει αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ακούσουμε τι λέει ο Τζούροβιτς στους παίκτες, αφού βλέπω ότι υπάρχει ένα μικρόφωνο του Μέκα εκεί. Αυτή πάντως που βλέπετε ήταν η αρχική πεντάδα του Πανιωνίου. Φάνης και Χρήστος Χριστοδούλου, Μπένατσεκ, Γάσπαρης, Χάτσον, Ελληνιάδης, Μωραΐτης, Πάσπαλε, Καρατζάς και Παπαδάκος τους βλέπετε εδώ για τον Ολυμπιακό. Και επιτέλους Τζάμπολ με περισσότερα από 5 λεπτά καθυστέρηση. Βιδάλης και Σημεωνίδης οι διαιτητές του αγώνα. 5 με 6.000 οπαδείς της φιλάθλης της εξέδρας. Και πρώτη επίθεση για τον Πανιόνιο. Ο Χάτσον με τον Παπαδάκο στριφογυρίζει. Κόβεται από τον Παπαδάκο, δεν μπορεί να πάρει το επιθετικό ριμπάν. Ο Ολυμπιακός υπό τις επιθυμίες των οπαδών του. Δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει εντός έδρας σήμερα, αφού είναι πολύ ελάχιστοι οπαδοί του Πανιωνίου. Αντίθετα, αυτή του Ολυμπιακού είναι και πάρα πολύ και πολύ εκδηλωτική. Ελληνιάδης. Παπαδάκος και Μωραΐτης. Μωραΐτης με τον Μπένατσεκ. Τον Πάσπαλια έχει αναλάβει ο Χρήστος Χριστοδούλου. Όπως φαινόταν από την αρχή πιθανό, ο Τζούροβιτς προτίμησε να προφυλάξει τον Φάνη Χριστοδούλου από ενδεχόμενη χώρα με φάουλ. Ίσως αργότερα δούμε τον Φάνη να αναλαμβάνει τον Πάσπαλια. Μπένατσεκ. Γάσπαρης για 3 πόντους. Το πρώτο καλάθι του αγώνα 0-3, 3-0 μάλλον, ο Πανιώνιος είναι γηπεδούχος. Και να τώρα εκδηλώθηκαν οι οπαδοί του Πανιώνιου, τελικά είναι περισσότεροι από ό,τι νομίζαμε, απλώς δεν είχαν κάνει αισθητή την παρουσία τους ως τώρα. Ο Πανιώνιος πάντως μάθαμε ότι επέστρεψε μεγάλο μέρος των εισιτηρίων που πήρε. Καρατζάς. Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει σκοράρει. Γάσπαρης. Μπένατσεκ, Χριστοδούλου ζητώ συγγνώμη. Χάτσον. Ανενόχλητος αστοχή. Το rebound από τον Παπαδάκο με τη βοήθεια και του Μωραΐτη. Ελληνιάδης. Πάσπαλε με τον Χρήστο Χριστοδούλου. Ανενόχλητος. Το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού. 3-2. Ο Ιωαννίδης εδώ και ο Ζάρκο Πάσπαλε. Που μετά από δύο άστοχα σουτ στο ξεκίνημα του αγώνα πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. 3-2. Και ο Φάνης σε ρόλο playmaker. Μπένατσεκ σουτ 3 πόντων. Ο Μπένατσεκ έχει τον Καρατζά αντίπαλο. Να δούμε πόσο θα αποδώσει αυτό το μαρκάρισμα. Ο Καρατζάς είναι βαρύς. Βέβαια και ο Μπένατσεκ με τα 32 του χρόνια δεν είναι και ο πιο γρήγορος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος. Αλλά πάντως νομίζω θα δυσκολευτεί ο Καρατζάς. Ο Μπένατσεκ παίζει και αρκετά μακριά από το καλάθι. Η ασίστ του Πάσπαλια δεν μετράει το καλάθι.
φάουλ του Χρήστο Χριστοδούλου πάνω στον Πάσπαλε. Την μπάλα από πλάγια για τον Ολυμπιακό. Αυτό ήταν και το πρώτο φάουλ του αγώνα. Ο Μωραΐτης είναι αυτός που θα επαναφέρει. Πάσπαλε από την πάσα του Καρατζά. Rebound ο Μπένατσεκ παρά την προσπάθεια του Μωραΐτη που είχε χωθεί ανάμεσα στους ψηλούς του Πανιωνίου. Χρήστος Χριστοδούλου. Το πάσιμο και φάουλ από τον Μωραΐτη. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα στα μαρκαρίσματα πλευράς Ολυμπιακού. Ο Μωραΐτης είναι πολύ πιο κοντός από τον Χρήστο Χριστοδούλου. Ο οποίος εδώ είδατε τον τράβηξε κοντά στο καλάθι. Ο Μωραΐτης δεν είχε άλλη επιλογή από το φάουλ. Ο Μπένατσεκ εδώ ανενόχλητος και πάλι. Δεν μπορεί να τον παρακολουθήσει ο Καρατζάς εύκολα. 5-2. Μωραΐτης. Γρήγορα ανταποδίδει και 5-4. Γάσπαρης. Να ο Κώστας Μωραΐτης. Που πέρσι έπαιζε στον Παπάγου. Φέτος επέστρεψε στον Ολυμπιακό και ο Ιωαννίδης τον καθιέρωσε αμέσως στη βασική πεντάδα. Παρότι έχει πληθώρα παίκτων, είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάθε παιχνίδι μένουν 3-4 παίκτες εκτός 12 από τον Ολυμπιακό. Και μιλάμε για παίκτες όπως ο Αλέξης Γιαννόπουλος που είναι σήμερα εκτός δεκάδας, ενώ είδατε το replay, το φάουλ που κέρδισε ο Χάτσον. Ελληνιάδης. Μωραΐτης. Παπαδάκος με τον Χάτσον. Θα κερδίσει το φάουλ ο Παπαδάκος από τον Χάτσον. Είπαμε και στην αρχή ότι οι μονομαχίες τους θα προσφέρουν αρκετό θέαμα. Και να η πρώτη φάση ανάμεσα στους δύο για να πιστοποιήσει αυτά που λέγαμε. Δικαίωμα για δύο βολές τον Γιώργο Παπαδάκο. Τον Τζόρτζ Παπαδάκο αν θέλετε, αν προετοιμάτε το όνομα με το οποίο μας ήρθε στην Ελλάδα. Νάτος εδώ. 26 ετών, ύψος 2-13, είδατε τα στοιχεία του. Ο Παπαδάκος είναι από τους πιο εύστοχους παίκτες ελεύθερες βολές στο πρωτάθλημα. 5-5. Και τώρα 6-5 Ολυμπιακός για πρώτη φορά μπροστά. Ο Φάνης και πάλι σαν playmaker. Το Γάσπαρη έχει αναλάβει ο Ελληνιάδης και τον Φάνη Χριστοδούλου ο Πάσπαλε. Να λοιπόν που η μονομαχία που περιμέναμε θα γίνει ανάποδα με τον Πάσπαλε να μείνεται. Φάουλ του Καρατζά στον Μπένατσεκ. Ο Ιωαννίδης βλέποντας αυτό που σας λέμε από το πρώτο λεπτό ότι έχει πρόβλημα ο Καρατζάς. Ετοιμάζει την πρώτη αλλαγή, θα βάλει τον Παπαδάκη. Ενώ είδατε για λίγο και τη φάση. Όπου σφυρίχθηκε το φάουλ. Γάσπαρης. Ξεφεύγει πολύ ωραία και στοχή από καλή θέση. 7-6 μπροστά ο Πανιώνιος. Ενώ ο Ιωαννίδης ετοιμάζει και τον Αγγέλου, προφανώς για το μαρκάρισμα του Γάσπαρη, που έχει πετύχει 5 από τις 7 πόντους του Πανιωνίου. Καρατζάς. Ο Ραΐτης. Θα τον σταματήσει ο Χάτσον. Και τώρα ο Χρήστος Χριστοδούλου σε ένα πάσιμο. Δεν μετράει το καλάθι, λέει ο Σημεωρίδης που στήριξε το φάουλ. Εδώ ο Χρήστος Χριστοδούλου διαμαρτύρεται με αυτό το ειρωνικό χαμόγελο. Το πρώτο φάουλ του Πάσπαλε και ξανά η φάση εδώ, πολύ καθαρά. Ο Πάσπαλε κινείται προς τα αριστερά και σπρώχνει με τον ώμο του τον Χρήστο Χριστοδούλου. Το καλά δεν μέτρησε, βέβαια αν είμαστε στην Αμερική θα μετρούσε. Αλλά εδώ είναι διαφορετικοί κανονισμοί. Ο Χάτσον με τον Παπαδάκο. Το rebound του Μωραΐτη που είναι δυνατό παιδί, πήγε υψηλά. Και δεύτερο φάουλ του Χρήστο Χριστοδούλου πάνω στο Μωραΐτη. Ένα φάουλ θα λέγαμε αχρίαστο για τον Χριστοδούλου, ο οποίος θα χρειαστεί τα φάουλ του, ας το πούμε έτσι, για τον Πάσπαλια, για το μαρκάρισμα του Πάσπαλια. Αγγέλου που πέρασε στο Ελληνιάδη. Πρώτη αλλαγή από τον Ιωαννίδη μετά από 3,5 λεπτά αγώνα. Ενώ εξακολουθεί να ζεσταίνεται ο Παπαδάκης. Ενώ έχει σηκώσει και τον Σιγάλα ο Ιωαννίδης. Ο Σιγάλας με το 11 είναι πίσω από τον πάγκο και προθερμαίνεται. Το φάουλ σφυρίχθηκε στον Μπένατσεκ. Βλέπετε τον Θεσσαλονικό, τον Σιμεωνίδη. Ο μάνατζερ του Ολυμπιακού διαμαρτύρεται στη γραμματεία, δεν ξέρω γιατί. Νάτος ο Γιάννης Γιαννάκης που πέρσι δούλευε στον Πανιόνιο. Αντιμετωπίζει λοιπόν σήμερα την παλιά του ομάδα. Ο Χριστοδούλου, ο Φάνης ο Χριστοδούλου. Ξεφεύγει από όσους βρίσκει μπροστά του και πετυχαίνει ένα πολύ ωραίο καλάθι. Να ο Φάνης σε 9-6. Αγγέλου. Πήγε να του κλέψει δύο φορές ο Γάσπαρης. Μωραΐτης. Πάσπαλε βγαίνει από το screen που του κάνει ο Παπαδάκος. Μωραΐτης. Καρατζάς. Πολύ δύσκολο σουτ και καλάθι.
Να ο Ιωαννίδης, ο οποίος δείχνει μια σαφή προτίμηση στον Καρατζά εναντί του Καμπούρη. 9-8. Και ο Πανιώνιος πάντα με playmaker τον Φάνη Χριστοδούλου και με shooting guard τον Γάσπαρη. Ένα τέχνασμα του Τζούροβιτς που να δούμε πόσο θα αποδώσει. Ο Μπένατσεκ δεν έχει πρόβλημα αφού ξεμαρκαρίστηκε εκεί. 11-8. Να ο Πρέντρακ Μπένατσεκ που είναι πια Έλληνας. Τώρα θα μπει ο Παπαδάκης, μάλλον μόλις τελειώσει η φάση. Ο Χάτσον στο rebound. Γάσπαρης. Ακούτε τι γίνεται, καυτή ατμόσφαιρα, αν και δεν είναι γεμάτο το γήπεδο. 13-8 ο Πανιώνιος παίρνει διαφορά 5 πόντων με το καλάθι του Χάτσον, ενώ ο Τζούροβιτς ζητάει και φάουλ. Να ο Τζον Χάτσον. Ήταν το πρώτο του καλάθι στον αγώνα. Αγγέλου. Σου 3 πόντων του Μωραΐτη. Είναι καλός σουτέρ ο νεαρός. 13-11. Να ο Κώστας Μωραΐτης. 21 ετών πια ο Μωραΐτης ήταν μέλος της Εθνικής Εφήβων όταν αυτή είχε έρθει τέταρτη στην Ευρώπη στο Τίτορβας το 88. Ο Χρήστος Χριστοδούλου με διπλή προσπάθεια μαζεύει την μπάλα. Στον αδελφό του. Ο Φάνης με τον Πάσπαλιε. Και το rebound του Πάσπαλιε. Του μπορεί να μην είναι σπουδαίος αμυντικός αλλά είναι πολύ καλός rebounder. Φάλ του Γάσπαρη τώρα. Στην προσπάθεια του Πάσπαλιε να κάνει ένα σλάλομ. Το πρώτο φάλ του Γιώργου Γάσπαρη. Και τώρα αποχωρεί από το παιχνίδι ο Καρατζάς για να μπει ο Παπαδάκης. Να ο Παπαδάκης, ο Μπάμπης Παπαδάκης που ήρθε φέτος στον Ολυμπιακό. Από τον Φίλιππο. Ο Φάνης παίρνει το rebound από το άστοχο του Πάσπαλιε. Το Χάτσον γρήγορα στον εφηδιασμό, καθαρό φάουλ του Παπαδάκη, δεν είχε άλλη επιλογή. Ζητούν εσκεμμένο από τον πάγκο του Πανιωνίου. Να ο Βιδάλης, δικαίωμα για δύο βολές, ξανά η φάση. Καθαρό φάουλ και ίσως και εσκεμμένο. 13-11. Δύο βολές για τον Χάτσον. Να ο Τζον Χάτσον από το South Carolina, είναι συνεργασμένη εδώ και 3 χρόνια. Μόνο που την πρώτη χρονιά έπαιζε μόνο στα κύπελλα Ευρώπης. Ο Τζούροβιτς ετοιμάζει τον Μποτσγανά. ...14-11. Να ο Χάτσον. Αυτό το γραφικό κοτσιδάκι. Παπαδάκης. Αγγέλου. Πάσπαλιε που ξεκίνησε άσχημα. Μωραΐτης. Rebound του Παπαδάκου που πήρε θέση εκεί αλλά έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Διαμαρτύρεται ο κόσμος, ζητάει να δοθεί μπάλα στον Ολυμπιακό. Ο Παπαδάκος πάντως δεν διαμαρτύρεται. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το ξαναδούμε αυτό. Να ο Σημεωνίδης στο βάθος που κάνει έντονο υφοσυστάσεις στους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Ξανά η φάση εδώ. Μαζεύει ο Παπαδάκος. Ίσως μεσολάβησε και ο Φάνης. 14-11 το σκορ. Η πάσα του Φάνη Χριστοδούλου στο Γάσπαρη. Ο Μπένατσεκ με τον Παπαδάκη. Υποασφυκτική πίεση κάνει ένα airball. Ζητάει φάουλ. Θα λέγαμε ότι υπάρχει μια κακοπιστία προς τα σφυρίγματα μέχρι τώρα των διαιτητών. Φάουλ του Χάτσον και σειρά των οπαδών του Πανιωνίου να φωνάξουν από απέναντι. Είδατε τον Χάτσον. Το 10 δείχνει ο Βιδάλης. Το 10 δεν υπάρχει κανένα 10 όμως. Κάπου τα μπέρδεψε ο Θόδωρος Βιδάλης. Χάτσον έχει το 14. Το 10 του Πανιωνίου είναι ο Μπρούγος, ο οποίος δεν παίζει. Τώρα δόθηκαν οι διευκρινήσεις προς τη γραμματεία. Ήταν το πρώτο φάουλ του Χάτσον, το δεύτερο μάλλον. Δύο έχει και ο Χρήστος Χριστοδούλου και ο Μωραΐτης για τον Ολυμπιακό. Πάσπαλιε. Αγγέλου. 14-11. Μετά από 7 λεπτά περίπου αγώνα. Ο Πάσπαλιε κερδίζει φάουλ από τον Χρήστο Χριστοδούλου, το τρίτο. Να λοιπόν τα προβλήματα, ο Χρήστος θα πάει στον πάγκο και θα περάσει θέση στον Μποτσγανάς. Έχω την εντύπωση ότι είναι η δεύτερη εναλλακτική λύση που είχε στο μυαλό του ο Τζούροβιτς για το μαρκάρισμα του Πάσπαλη. Αγγέλου. Όχι, τώρα έχει πάει ο Φάνης στον Πάσπαλη. Αυτό που περιμέναμε, για να δούμε. Η πρώτη μονομαχία κερδίζεται από τον Φάνη Χριστοδούλου αφού ο Πάσπαλη μέσα σε ασφυκτική πίεση ενώ οι δύο παίκτες ανταλλάσσουν κάποια λόγια εκεί. Να εδώ. Βλέπετε εδώ, το πλάνο τα λέει όλα.
Και ασφαλώς θα πρέπει να είναι πολύ ικανοποιημένος ο σκηνοθέτης ο Νέστορας Βαβέλας. Μπένατσεκ, Μποσγανάς, Χριστοδούλου υποπίεση. Rebound, ποιος, ο Αγγέλου τελικά παρά την προσπάθεια του Χάτσον. Και έχουν φύγει τρεις μέναν στον αρνηδιασμό. Και πλέον τα πράγματα ήταν πολύ απλά. Ο Ολυμπιακός κέρδισε το φάουλ, ο Παπαδάκης κέρδισε το φάουλ. Φαίνεται να έχει χτυπήσει, αφού ήταν πολύ σκληρό το φάουλ. Ούτε τώρα πάντως δόθηκε σκεμμένο, ξανά η φάση. Ο Μποσγανάς δεν είχε άλλη επιλογή, αλλά έπεσε με πολύ δύναμη στον Παπαδάκη. Που να ευχηθούμε να μην έχει τίποτα, έτσι που έπεσε άσχημα με τη μέση. Να εδώ ο Θεσσαλονικιός, ο Μπάμπης Παπαδάκης. Φαίνεται λίγο ζαλισμένος, φαίνεται να πονάει στη μέση. Πάντως τα πνεύματα έχουν ανάψει, υπάρχει μια κακοπιστή όπως είπαμε απέναντι στους διαιτητές. Υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες. Και ξανά η φάση. Μια τρίτη κάμερα. Δεν την είδαμε. Ο Μποσγανάς πάντως χρεώθηκε το φάουλ. Ήταν το πρώτο του και το 8ο ομαδικό του Πανιωνίου. Βέβαια τώρα έχουμε δύο βολές. Θα χτυπήσει ο Παπαδάκης. Το επόμενο θα είναι μία συν μία. Και ο Παπαδάκης εδώ. Ένας καλός παίκτης, αν και αθόρυβος. Κλασικό τριάρι. Έπαιζε πέρσι το Φίλιππο. 14-12. Μέχρι τώρα δεν έχει μιλήσει καθόλου ο Πάσπαλιε, ο οποίος έχει μία στις 6 προσπάθειες. Το rebound από τον Παπαδάκο. Να λοιπόν που η προσπάθεια του Χριστοδούλου να βγάλει την μπάλα πάνω από το καλάθι αποδείχθηκε μπούμεραν. Τελικά το καλάθι το πέτυχε ο Αγγέλου. 14-14, ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός. Και ο Φάνης πάντα σαν playmaker και με τον Πάσπαλιε να τον περιμένει. Μποσγανάς. Φάουλ εκτός φάσης από τον Παπαδάκη στον Μπένατσεκ. Να ο Παπαδάκης που θα βροκοπιέται. Την μπάλα από πλάγιο. Ο Ολυμπιακός έχει 6 τώρα ομαδικά φάουλ. Το δεύτερο του Παπαδάκη. Χάτσον περνάει και φάουλ του Πάσπαλιε. Είχε περάσει ο Χάτσον βλέποντας τον Πάσπαλιε να ετοιμάζεται για ένα σίγουρο καλάθι με κάρφωμα. Το έκανε το φάουλ αυτό. Δεύτερο φάουλ του Πάσπαλιε και ξανά η φάση. Να, εδώ, μόνο που το έκανε ο Παπαδάκος το φάουλ και τελικά σε αυτόν δόθηκε. Το πρώτο φάουλ του Παπαδάκου. Απλώς δόθηκε εντύπωση αρχικά ότι έχει καταλογιστεί στον Πάσπαλι. 15-14, ο Πανιώνιος παίρνει ξανά το προβάδισμα με τη βολή του Τζον Χάτσον. Ο Χάτσον που έκανε μεγάλο πρωτάθλημα πέρσι. Παρότι παίζει σε μάλλον λάθος θέση, αναγκάζει να παίζει σέντορα και τα κιλά του, οι πρώτες εγγραφές του είναι για τεσσάρι και κινήσει το ακόμα. Αλλά τον βοηθάνε τα μακριά του χέρια, βοηθάει το μεγάλο του άλμα. Αγγέλου. Πάσπαλι. Φάουλ πριν φτάσει ο Πάσπαλι στην προσπάθεια από τον Μποσγανά, που τώρα έχει δύο. Μπάλα από πλάγια, μάλλον μία συν μία. Όπως είπαμε, ο Πανιώνιος συμπλήρωσε τα φάουλ. Απαιτούνται για να εκτελέσει, να εκτελεί βολές ο Ολυμπιακός, τα 7 δηλαδή. Ο Ιωαννίδης στα 46 του αντιμετωπίζει μια ολοκένουργια πρόκληση με τον Ολυμπιακό, τον οποίο αναλαμβάνει να πάρει από χαμηλά και να φτάσει ψηλά, όπως έκανε άλλωστε και στον Άρη στις αρχές δεκαετίας. Μια ακόμα βολή για τον Πάσπαλιε που έχει τώρα 3 πόντους. Ο Πάσπαλιε που είναι ο παίκτης που έχει κερδίσει τα περισσότερα φάουλ στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Και ασφαλώς αυτό το βοηθάει η απουσία του Γκάλι από τις 3 πρώτες αγωνιστικές. Σήμερα επιστρέφει ο Γκάλις. Σήμερα δεν μπουτάρει στο πρωτάθλημα. Χάτσον. 18-16 από τον Τζον Χάτσον που τον βλέπετε. Αγγέλου. Μωραήτης με τον Μποσγανά. Ο Φάνης κυνηγάει μανιασμένα, θα λέγαμε τον Πάσπαλιε. Και φάουλ του Μπένατσεκ τώρα. Να, εδώ η φάση. Εδώ ο Σιμεωνίδης, συγγνώμη, που δείχνει το φάουλ και τώρα θα δείτε τη φάση. Να τη. Παπαδάκης εδώ πάει να περάσει και ο Μπένατσεκ που πήγε να βάλει τα χέρια από πίσω και να κάνει το κλέψιμο, έκανε φάουλ τελικά. Το καλάθι δεν μέτρησε γιατί θεώθηκε το φάουλ πριν την προσπάθεια για σουτ. Αλλιώς θα μετρήσει το καλάθι, το κόψιμο του Χάτσον ήταν στο κατέβασμα της μπάλας.
18-17 από την βολή του Παπαδάκη. Που τώρα έχει 3 πόντους όλους με βολές. Και κουτσένει ακόμα λίγο, μάλλον από εκείνο το πέσιμο, νωρίτερα στο φάουλ του Μποσγανά. Τώρα αλλάζει άμυνα του Ολυμπιακού και πάει ο Πάσπαλια στον Πένατσεκ. 20-18 Ο Χάτσον που έχει αναλάβει προσωπικά να κρατήσει τον Πανιόνιο στο σκορ, έχει 9 πόντους τώρα. Αυτός είναι ο Τζον Μπρούγκος που ετοιμάζεται και από την άλλη μεριά αμέσως ο Ιωαννίδης σήκωσε τον Καμπούρη. Φαντάζομαι θα δούμε άλλη μια πολύ δυναμική μονομαχία ανάμεσα σε αυτούς τους δύο. Αγγέλου, Παπαδάκος με τον Χάτσον. Το πίβο του Παπαδάκου που αστοχεί το rebound από τον Πάνη Χριστοδούλου που γυρίζει την μπάλα. Πολύ δύσκολα ζητάει ο κόσμος ότι είχε πατήσει τη γραμμή, αλλά δεν έχει δίκιο. 20-18. Και φάουλ του Αγγέλου στον Γάσπαρο. Να ο Αγγέλου. 20-18 περίπου στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι με σχετικά χαμηλό σκορ και με πολλά φάουλ. 18 φάουλ συνολικά μέχρι τώρα σε 9,5 λεπτά αγώνα. Ο Τζούροβιτς απέσυρε τον Μπένατσεκ και έβαλε τον Μπρούγκος. Αλλάζει τώρα το σχήμα λοιπόν του Πανιωνίου. Παίζουν Γάσπαρης, Μποσγανάς, Φάνης Χριστοδούλου, Μπρούγκος και Χάτσον. Για τον Ολυμπιακό πέρασε ο Καμπούρης αντί του Παπαδάκου. Επιθετικό φάουλ του Μπρούγκος μόλις μπήκε στο παιχνίδι και μία σημεία βολές για τον Καμπούρη. Αυτός πάνε κέρδισε το φάουλ, νομίζω ναι. Μου κάνει εντύπωση που ο Ιωαννίδης διατηρεί του Παπαδάκη στο παιχνίδι παρότι κουτσένει ο Παπαδάκης. Δεν θα κάνει καλά δουλειά του μέχρι τώρα, αλλά πόσο μπορεί να αντέξει κουτσένοντας. Ο Πάσπαλια πάει στο φάουλ. Αυτός ήταν που το κέρδισε. Ο Πάσπαλια που σουτάρει πάνω από 10 βολές κατά μέσο όρο στα πρώτα παιχνίδια του αθλήματος. Ήδη σήμερα έχει εκτελέσει 3 όλες εύστοχες. Και τώρα 4. Όλα 20. Να ο Τζάρκο Πάσπαλ. Πάσπαλ ή Πάσπαλ, όπως είναι η σωστή προφορά του ονόματός του. Μποσγανάς. Χριστοδούλου. Φάνης Χριστοδούλου αφού ο Χρήστος είναι στον πάγκο. Ξανά τώρα με τον Πάσπαλ αντίπαλο. Ο Φάνης αστοχή. Το rebound από τον Μποσγανά που φτάνει στο καλάθι. 22-20 από τον 23χρονο εδώ, ο Γιώργος Μποσγανάς. Παίκτης του Πανιωνίου εδώ και 5 χρόνια, μόνο που για μια χρονιά έπαιξε και στο Παγκράτη ως δανεικός. Ο Ιωαννίδης θα βάλει τώρα τον Σιγάλα, μόλις έχουμε διακοπή. Αγγέλου, Παπαδάκης, Αγγέλου, το φάουλ του Γάσπαρη και μία σημεία βολές για τον Βαγγέλη Αγγέλου. Το δεύτερο φάουλ του Γάσπαρη. Δύο έχει και ο Μποσγανάς, δύο και ο Μπένατσεκ, δύο ο Χάτσον, τρία ο Χρήστος Χριστοδούλου και time out. Ισοπαλία στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας όπως βλέπετε, 22-22. Μεσολάβησε στο διάστημα που βλέπατε τα διαφημιστικά μηνύματα ένα καλάθι του Πάσπαλια μετά την άστοχη βολή του Αγγέλου και το επιθετικό rebound του Καμπούρη. Ο Ζάρκο Πάσπαλια πέτυχε ένα πραγματικά εντυπωσιακό καλάθι κάνοντας μια περιστροφή γύρω από τον άξονα στον αέρα. Ο Σιμεωνίδης εδώ που υποδεικνύει το φάουλ. Το πρώτο φάουλ του Φάνη Χριστοδούλου. Όχι προφυλαχθεί από τη φορά μέχρι τώρα. Και πάλι ο Πάσπαλια στο σημείο των ελεύθερων βολών. Από όπου έχει 4 στα 4 τώρα, βλέπετε. Κάτω αριστερά ήταν τα φάουλ του. Έχει ένα. Δικαίωμα για μία ακόμα βολή. Καθώς το φάουλ κερδίθηκε πάνω στην προσπάθεια του Πάσπαλια για σουτ. Και βλέπετε κάτω δεξιά ότι έχει 8 πόντους. Και τώρα 9. 22-23 Ολυμπιακός μπροστά. Ο Μπένατσεκ επανήλθε στο παιχνίδι στη θέση του Μποσγανά αυτή τη φορά. Ο Πανιώνιος τώρα με μια πολύ ψηλή πεντάδα με Γάσπαρη, Φάνη, Μποσγανά, Μπρούγος και Χάτσον. Και ο Ολυμπιακός με Αγγέλου, Πάσπαλια, Σιγάλα που πέρασε στη Μωραΐτη, Καμπούρη και Παπαδάκη. Ο Ολυμπιακός δηλαδή δεν έχει τον πολύ ψηλό στερφόρ, τον Παπαδάκο στην πεντάδα του. Παίζει με μοναδικό κλασικό παίκτη ρακέτα στον Καμπούρη.
Ο Γάσπαρης θα εκτελέσει βολές. Δύο βολές για τον Γιώργο Γάσπαρη, τον βλέπετε εδώ. Και αυτός από τους πιο εύστοχους παίκτες του πρωταθλήματος από την γραμμή του φάουλ. Τώρα τον μάτιασα όμως. Σκορμένοι 22-23, μένουν 9 λεπτά ακριβώς για να λήξει το ημίχρονο. Και 0 στις δύο βολές για τον Γάσπαρη. 23 πόντοι και για τις δύο ομάδες. Γρήγορα ο Σιγάλας στον ευνηδιασμό. Νομίζω ότι έπρεπε να μετρήσει το καλάθι. Ήταν μάλλον πεντακάθαρη φάση. Μπάλα έχει χτυπήσει το ταμπλό από το λέει από τον Σιγάλα όταν την έβγαλε ο Χάτσον. Θα ήθελα να την ξαναδούμε όταν διακοπεί το παιχνίδι. Την μπάλα θα παιχτεί από πλάγια. Και για να ξαναδούμε εδώ. Ο Σιγάλας θα κάνει το lay-up παρά το μαρκάρισμα του Χριστοδούλου. Μπάλα χτυπάει στο ταμπλό. Και μετά τη διώχνει ο Χάτσον. Το φάουλ χρεώνεται τώρα στο Παπαδάκη. Ο χορός των φάουλ συνεχίζεται. Ο Πανιώνιος έχει 13 ομαδικά, ο Ολυμπιακός 10 και ο Παπαδάκης 3. Ο πρώτος παίκτης από πλευράς Ολυμπιακού που φτάνει αυτό το όριο. Ο Βλάντο Τσούροβιτς, οθόνες σας, 43 ετών. Τέταρτο χρόνο στο Πανιώνιο. Πρέπει να είναι ένα είδος ρεκόρ. Ο ίδιος ξένος προπονητής, 4 χρόνια στην ίδια ελληνική ομάδα. Και βέβαια αυτό είναι προς τιμή του Πανιωνίου. 24-23. 10 πόντοι για τον Χάτσον. Που έχει ακόμα 3 rebound. 25-23. Αγγέλου. Ο Ιωαννίδης ετοιμάζει ξανά τον Παπαδάκο. Δεν ξέρω αν θα βγάλει τον Παπαδάκη τώρα, αλλάζει τα σχήμα. Μια και έχει 3 φάουλ ο Παπαδάκης. Και ο Πανιώνιος σε ζώνη. Φάουλ πάντως του Μπρούγκος, στον Καμπούρη, πολύ καθαρό. Ο Μπρούγκος προσπαθούσε να κάνει ένα είδος overplay μαρκαρίσματος. Το έκανε σπρώχνοντας. Νάτος εδώ ο πολύ δυνατός Ελληνοαμερικανός. Τζον Μπρούγκος που είναι 23 ετών και αποφύτησε από το Πέρδιο, από καλό κολέγιο. Το προηγούμενο καλοκαίρι, όχι αυτό που μας πέρασε. Παπαδάκος λοιπόν αντί Παπαδάκη όπως σας είπαμε. Και Μποσγανάς αντί Μπρούγκος. Στις οθόνες σας ο Ζάρκο Πάσπαλε που στα 25 του ήρθε στον Ολυμπιακό. Αλλά βέβαια είναι ο Καμπούρης αυτός που πρέπει να εκτελέσει τις βολές. Έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να αποφεληθεί από κάθε διακοπή στέλνοντας τον Πάσπαλια στη γραμμή των φάουλ. Είναι για αυτό ένα τέχνασμα, κάποια στιγμή θα περάσει απαρατήρητο. Ο Αργύρης Καμπούρης δεν έχει πετύχει κανένα πόντο μέχρι τώρα. Επιθετικό φάουλ του Σιγάλα που πήγε στο επιθετικό rebound. Ενώ είχε χειρότερη θέση από τον Χάτσον και βέβαια δεν κατάφερε τίποτα. Μία συν μία για τον Τζον Χάτσον. Και ο Μωραΐτης περνάει στη θέση του Καμπούρη. Ο Καμπούρης έπαιξε μόλις 2 λεπτά. Ενώ όπως είδατε στον πάγκο του Ολυμπιακού προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες στον Παπαδάκη που τραυματίστηκε σε κάποια φάση νωρίτερα. Ο Χάτσον βλέπετε 2 φάουλ, 11 πόντι. 12 τώρα και 26-23. Ο Πανιώνιος 3 πόντους μπροστά. Ο Χάτσον έχει 6 στις 7 βολές, 3 στα 7 σου 2 πόντων, 4 rebound και 2 μπλοκ. 27-23, 8,5 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Αγγέλου. Ο Ιωαννίδης ετοιμάζεται να αλλάξει ξανά playmaker, θα βάλει τον Σταμάτη. Παπαδάκος με τον Μπένατσεκ. Αγγέλου. Ο Πάσπαλια μαρκάριστος, θα σουτάρει για 3 πόντους μπροστά στον Χάτσον. Rebound μακρινό του Μωραΐτη που ξαναγύρισε στο παιχνίδι. Αντί του Καμπούρη όπως είπαμε νωρίτερα. Ο Πάσπαλια κερδίζει άλλο ένα φάουλ. Το οποίο είναι το τρίτο του Χάτσον. Αυτό κι αν είναι πρόβλημα. Να δούμε πώς θα το λύσει ο Τζούροβιτς. Ξανά η φάση. Ο Χάτσον πήγε πάνω στον Πάσπαλια, έκανε το φάουλ. Ο Αντώνης Σταμάτης περνάει για πρώτη φορά στον αγώνα από το 15 στη θέση του Αγγέλου. Και δικαίωμα για μία συν μία βολέα στον Πάσπαλιε. Να τα στατιστικά του. Όχι και σπουδαία στα σουτ. 27-24. Έχει και 4 rebound όπως βλέπετε ο Πάσπαλιε. 2 και 2. Και 0 block. Αυτό το ωραίο σύμβολο εκεί με τα χεράκια είναι, συμβολίζει τα κοψίματα, τις τάπες. 27-25. Καμία ομάδα δεν μπορεί να πάρει διαφορά ως τώρα. Ο Φάνης Χριστοδούλου με τον Σταμάτη κλείνεται, βγάζει στον Γάσπαρη.
που αστοχεί στο σουτ τριών πόντων. Ο Χάτσον όμως μαζεύει και πάει στο lay-up όπου τον σταματάνε Παπαδάκος και Πάσπαλια. Χειροκροτήματα από την κερκίδα. Σιγάλας και Σταμάτης, σουτ τριών πόντων του Σταμάτη που δεν διστάζει βλέποντας το πως γανά μπροστά του. Και επιθετικό φάουλ του Σιγάλα, πανομοιότυπο με το προηγούμενο που είχε κάνει ο νεαρός. Ο Ιωαννίδης διαμαρτύρεται και ο Σημερνίδης δείχνει τι ακριβώς έγινε. Εδώ ο Γιώργος Σιγάλας, άλλος ένας διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες. Ο Μπένατσεκ αυτή τη φορά στις βολές. Κοιτάξτε την προηγούμενη φάση με τον Χάτσον να φτάνει στο lay-up και να τον σταματάει πάνω στο ταμπλό. Ο Πάσπαλιε, από ό,τι φάνηκε, δεν είχε χτυπήσει μπάλα στο ταμπλό. Άρα εδώ ήταν καθαρό το κόψιμο. Ο Μπένατσεκ αστοχή. Σταμάτης. Μωραΐτης, Πάσπαλιε. Σουτ για δύο πόντους. Ο Ολυμπιακός σοφαρίζει ξανά, 27-27, ενώ ο Πανιώνιος και προηγηθεί 27-23 προς στιγμή. Και ο Πάσπαλιε βέβαια θα είναι και πάλι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, ήδη έχει 13 πόντους. Ο δεύτερος καλύτερος είναι ο Μωραΐτης με 5. Την μπάλα ξανά για τον Πανιώνιο, πήγε να την κερδίσει εδώ ο Πάσπαλιε. Την έβγαλε εκτός αγωνιστικού χώρου. Χριστοδούλου. Ο Χριστοδούλου που αδυνάτησε αρκετά το καλοκαίρι, έγινε στυλάκι. Ο Χάτσον σε ένα follow shoot, πολύ εντυπωσιακό. Εκεί που πήδηξε ο Χάτσον είχε όλο τον χρόνο να ελέγξει το shoot και να κάνει ένα εύκολο καλάθι. 29-27, 6-54 για τη λήξη του ημιχρόνου. Σταμάτης. Σιγάλας που παίζει σαν τεσσάρι από ό,τι φαίνεται. Παπαδάκος υπό ασφυκτική πίεση. Την μπάλα ξανά για τον Πανιώνιο αφού την έβγαλε ο Σιγάλας. Γάσπαρης, 29-27, 6-37 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Σιγάλας μαρκάρει τον Φάνη Χριστοδούλου, ο Παπαδάκος τον Χάτσον που σουτάρει από μακριά. Σταμάτης. Σουτ για δύο πόντους του Σταμάτη, rebound του Πάσπαλιε. Το φάουλ σε ποιον έχει καταλογιστεί, στον Πάσπαλιε. Θετικό φάουλ, την μπάλα λοιπόν για τον Πανιώνιο που θα εκτελέσει ξανά μία συν μία. Ένα παιχνίδι με πάρα πολλά φάουλ. Αυτό ήταν το 28ο συνολικά και να δούμε αν θα έχουμε κάποιο είδους ρεκόρ με τα φάουλ σήμερα. 28 φάουλ σε 13,5 λεπτά, 13-40 έχουν περάσει από το ξεκίνημα. Αυτός είναι ο Τζον Χάτσον. Θα δείτε τώρα, βλέπετε τώρα ότι έχει 3 φάουλ και 15 πόντους. Ο Τζούροβιτς δεν κάνει καμία κίνηση να τον αλλάξει παρά τα 3 φάουλ. 30-27, 6-21 για το τέλος. 8 στις 9 βολές για τον Χάτσον. Που είναι πρώτο σκορ του αγώνα με 16 πόντους. Σταμάτης. 31-27. Σταμάτης. Πάσπαλιε. Πανιώνιος σε μια ζώνη 2-3 με σύρτη, όπως λένε στη γλώσσα του μπάσκετ των Χριστοδούλου. Ποιος είναι πότε πίσω και πότε μπροστά, ανάλογα με τη φάση. Ο Πάσπαλια στοχεί στο σουτ 2 πόντων. Γάσπαρης. Ο Ιωαννίδης ετοιμάζει να πάρει time out και να ξαναβάλει τον Καρατζά στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός δεν έχει λύσεις απέναντι σε ζώνη, να δω τι μπορεί να προσφέρει ο Καρατζάς. Βέβαια, κάθε άλλο παρά περιφερειακό σουτέρ είναι. Μπένατσεκ. Βοζιανάς, σουτ για 2 πόντους, rebound από τον Σιγάλα. Κάνει αρκετά καλή δουλειά, παρότι κοντός για την θέση που αγωνίζεται εδώ και λίγη ώρα. Σταμάτης. Σιγάλας για 3 πόντους. Γάσπαρη στο rebound. Πέντε λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός πάντα σε man-to-man με τον Πάσπαλια στον Μπένατσεκ και τον Σιγάλα στον Φάνη Χριστοδούλου. Ακόμα παίζει ο Παπαδάκος στον Χάτσον. Ο Φάνης την άλλη μεριά όπου ο Μπένατσεκ ξεμαρκάρεται. Άστοχο σουτ, πολύ δύσκολο άλλωστε. Ο Ραΐτης, Σταμάτης. Προσπαθεί να σπρώξει τον ευνηδιασμό αλλά έχουν γυρίσει οι παίκτες Πανιωνίου. Παπαδάκος, παρά την προσπάθεια του Χάτσον που χτυπάει και το ταμπλό, πετυχαίνει το καλάθι. 31-29. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Να ο Τζόρτζ Παπαδάκος που έχει 4 πόντους και άλλα τόσα rebound. Φάουλ του Σταμάτη, ίσως αν
Άφηνε τον Γάσπαρο στα μάτια, ίσως να έκανε αυτό συμπαιδευτικό φάουλ που είχε στηθεί ο Πάσπαλιε. Μία συν μία βολές και time out που ζητάει ο Ιωαννίδης. Rally Paris Dakar. Η σκληρότερη δοκιμασία. Η μεγάλη πρόκληση. Εκεί που η ποιότητα κατασκευής και η αντοχή έχουν τον πρώτο λόγο. Εκεί και ο θρίαμβος του Citroën ZX. Citroën ZX. Γεννημένος νικητής. Εγώ, το λωτό, το πιάνω όποτε θέλω, κάθε μέρα. Δύο φορές τη μέρα, τρεις. Μωρέ, άμα το πιάνω εγώ, δεν τα αφήνω. Του δίνω και καταλαβαίνει. Μέχρι να πεις λωτό, το έχω εξαφανίσει. Σκέτος λωτοφάγος το δικό σου. Λότο, το νέο απολαυστικό γαριδάκι. Πιάστε το και πάτε το. Από την Best Foods. Νέο σαμπουάν XS. Δυναμώνει τις ρίζες, περιποιείται τα μαλλιά. Προσάρ. Τελειότητα στην ανδρική περιποίηση. 31-29 παραμένει το σκορ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αφού τώρα μόλις ξαναρχίζει ο αγώνας με τις μία συν μία βολές του Γάσπαρη. 31-29 λοιπόν, 4 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα. Αυτοί που βλέπετε είναι οι πρώτοι σκόρες των δύο ομάδων. Τους βλέπετε ξανά. Ο Χάτσον έχει 17 για τον Πανιόνι, ο Γάσπαρης 6, ο Μπένατσεκ 4. Ο Πάσπαλια 13, ο Μωραήτης 5 και ο Παπαδάκος 4 για τον Ολυμπιακό. 33-29. Ο Γιώργος Γάσπαρης φτάνει τους 7 πόντους με τις 2 βολές. Τους 8 μάλλον. Σταμάτησε. Ξαναπέρασε ο Προύγος στον αγώνα. Ο Πανιόνιος συνεχίζει με αυτήν τη ζώνη 2-3 που έχει αποδώσει καρπούς. Ο Παδάκος αστοχή. Στο rebound ο Φάνης Χριστοδούλου. Ο Πανιόνιος που ελέγχει σε έναν βαθμό το παιχνίδι χωρίς όμως να ξεφεύγει. Γάσπαρης. Μπένατσεκ. Ο Προύγος μπερδεύεται. Μπάλα όμως φτάνει, μάλλον κατατέχει στον Μποζιανά. Ο Προύγος με τον Παπαδάκο. Το rebound του Μωραήτη. Σταμάτης. Ο Πάσπαλιε. Πολύ ωραία πάσα στον Καρατζά. Μισό καλάθι. Δεν ήταν πρόβλημα για τον Καρατζά να πετύχει το άλλο μισό. 33-31. 4 λεπτά πριν από το τέλος. Ο Ιωαννίδης εκνευρισμένος. Και πάλι φάση. Η ασίστ του Πάσπαλιε και το καλάθι του Καρατζά. Φάουλ του Καρατζά στον Μπένατσεκ. Ο Καρατζάς προσπάθησε να κλείσει τον Μπένατσεκ, αλλά τον έσπρωξε κάπως με το σώμα. Βλέπετε τον Σιμεωνίδη να δείχνει πολύ παραστατικά πώς ακριβώς έγινε το φάουλ από τον Παναγιώτη Καρατζά. 3-46 για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Πρέτρακ Μπένατσεκ έχει 4 πόντους μόλις. 32 ετών ο Μπένατσεκ. Ο Πάσπαλιε έχει τώρα 6 rebound, αλλά το πιο εντυπωσιακό στατιστικό του είναι τα φάουλ που έχει κερδίσει είναι 8. Δηλαδή από τα 15 φάουλ που έχει κάνει ο Πανιόνιος, τα 8 είναι πάνω στον Πάσπαλιε. Καρατζάς. Πολύ ωραία προσπάθεια, αλλά άστοχο σουτ. Το rebound του Πάσπαλιε που χώθηκε εκεί ανάμεσα στους ψηλούς του Πανιονίου και πολλαπλό το κέρδος γιατί ήταν και το τρίτο φάουλ του Μπένατσεκ. Ο Μπένατσεκ τραβάει τα μαλλιά του, λέει δεν έκανε τίποτα, να δούμε ποιος έκανε τι εδώ. Και τεχνική ποινή στον πάγκο του Ολυμπιακού. Τεχνική ποινή που δίνεται από τον Σιμεωνίδη στον πάγκο του Ολυμπιακού. Στον Ιωαννίδη που παραφέρθηκε. Ένταση στο γήπεδο. Ο Ιωαννίδης εδώ που και στον αγώνα με τη Δάφνη την περασμένη Δευτέρα δέχτηκε 2 τεχνικές ποινές. Ο Χάτσον που θα επανέλθει στο παιχνίδι, ο Ιωαννίδης που δέχτηκε την τεχνική ποινή. Πρώτα βέβαια θα εκτελεστούν οι βολές του Πάσπαλιε από το φάουλ που κέρδισε. Μία ακόμα, το φάουλ ήταν πάνω στην προσπάθεια για σουτ. Το σκορ είναι 33-31, 3-24 από το τέλος. Ο Πάσπαλιε έχει τώρα 7 στις 9 βολές και 8 στις 10. 33-32 και τώρα σειρά των παιχτών του Πανιωνίου να πάνε για βολές με τον Γάσπαρη.
Και έχουμε βέβαια και την μπάλα από πλάγια, αφού η τεχνική ποινή χρεώθηκε στον πάγκο. Είδατε τον Χάτσον, ετοιμάζεται να ξαναμπεί στον αγώνα. Δεν αποκλείεται ο νικητής του αγώνα να είναι αυτός που θα αντέξει στη φθορά των φάουλ. Για το Πανιόνιο έχουν από 3 ο Χρήστος Χριστοδούλου, ο Χάτσον και ο Μπένατσεκ. Από 2 ο Μποσγανάς, ο Γάσπαρης και ο Μπρούγκος. Για τον Ολυμπιακό 3 έχει μόνο ο Παπαδάκης. Από 2 ο Πάσπαλι, ο Καρατζάς, ο Μωραήτης και ο Σιγάλας. Αλλά και για τον Ολυμπιακό, Ελληνιάδη στο παιχνίδι μετά από πολλή ώρα στη θέση του Σταμάτη. Γάσπαρης. 35-32 από τις δύο βολές που εκτέλεσε προηγουμένως ο Γάσπαρης. Ο Φάνης για 3 πόντους στην πρώτη προσπάθεια για τρίποντο. Το rebound ο Παπαδάκος μετά από μάχες. Και φάουλ του Μπρούγκος. Τρίτο φάουλ του Μπρούγκος. Και μάλλον ανόητο φάουλ. Μία σε μία βολές για τον Τζορτζ Παπαδάκο. Nine rebounders. Πάσπαλια 7 πρώτος του αγώνα. Ο Χάτσον έχει 6, ο Φάνης Χριστοδούλου 5, ο Παπαδάκος 5, ο Μωράητης 4, ο Μπένασεκ 2. Και ο Γιώργος Παπαδάκος θα εκτελέσει τις βολές. Έχει 4 πόντους και 2 στις 2 βολές μέχρι τώρα. Αστοχή για πρώτη φορά. Ένα ακόμα rebound για τον Χάτσον. Ακόμα 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Ο Χρήστος Χριστοδούλου ξαναγύρισε στο παιχνίδι μετά από πολύ ώρα στη θέση του Μπρούγκος. Ο Φάνης και πάλι για 3 πόντους. Rebound από τον Καρατζά μετά την προσπάθεια του Χάτσον. Ο Μωραήτης, από την άλλη μεριά είναι ο Πάσπαλιε. Τώρα κάτοχος της μπάλας. Ο Πάσπαλιε κερδίζει το τρίτο φάουλ του Μποσγανά. Μάλλον 2 βολές, για να δούμε. Πράγματι 2 δείχνει ο Σημεωνίδης. Μποσγανάς εδώ. Τα rebound, μία assist, 2 πόντι, 14, 2 φάουλ συγγνώμη, 14 πόντι από τον Πάσπαλιε. 35-33. Ο Φάνης σαν playmaker. Με τον Πάσπαλιε απέναντί του, βλέπετε. Μποσγανάς. Οι δύο Χριστοδούλου συνδυάζονται. Πολύ ωραία πάσα του Φάνη στο Γάσπαρη που είναι κλεισμένος όμως. Εκπληκτική ασίστ του Γάσπαρη. 37-34. Πάρα πολύ όμορφο καλάθι από τον Χάτσον. Πάσπαλιε. Ο Ραΐτης, Ελληνιάδης τώρα, ακόμα 2 λεπτά για λήξη το ημίχρονο. Πάσπαλιε, Ελληνιάδης, 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό, ο Καρατζάς θα κάνει τελικά το σούτ. Ναι, πολύ ωραία ενέργεια, ο Χάτσον φοβήθηκε το τέταρτο φάουλ, 37-36. Ο Παναγιώτης Καρατζάς στις οθόνες σας. Γάσπαρης. Χάτσον με τον Παπαδάκο αντίπαλο. Θα τον σταματήσει ο Παπαδάκος τον Χάτσον. Πάσπαλιε. Πάσπαλιε το κυνηγάει ο Φάνης. Λάθος του Πάσπαλιε που κλείστηκε εκεί. Και ο Πανιόνιος τώρα στον εφηδιασμό. Περιμένει ο Παπαδάκος τον Γάσπαρη όμως. Νέο μπλοκ του Παπαδάκου. Η μπάλα από πλάγια για τον Πανιόνιο. Ο Γάσπαρης διαμαρτύρεται εδώ για φάουλ. Διαμαρτυρίες και στον πάγκο του Ολυμπιακού. Δεν ξέρετε. Ο Ιωαννίδης εδώ. Ίσως υποστηρίζονται τελικά, ο Γάσπαρης έβγαλε και την μπάλα. Να μην τα θέλει και ο δικά του ο Γιάννης Ιωαννίδης. 37-36, 1 λεπτό και 19 ακόμα. Γάσπαρης στον Χάτσον. Αυτός είναι ο Γιώργος Δοξάκης που πέρασε για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Μια διακοπή, να δούμε τι θέλουν οι δύο διαιτητές. Τη βλέπω ξαφνικά μπροστά μου και μένω. Τη μένει έτσι στο λιλά. Πώς σε λένε, μωρό μου, τη ρωτάω. Λίλα μου λέει. Λίλα Πάουζε. Λίλα Πάουζε.
Καλά είμαστε σοβαροί. Σοκολάτα μονοματεπώνυμο. Την πλησιάζω, τη δαγκώνω και παθαίνω. Λίλα Πάουζε με ολόδροσα κομμάτια φράουλα. Λίλα Πάουζε με λαχταριστά φουντούκια. Λίλα Πάουζε, σοκολάτα με ονοματεπώνυμο. And Shark, the ultimate shoes with personality. Νέο σαμπουάν XS. Δυναμώνει τις ρίζες, περιποιείται τα μαλλιά. Προσάρ, τελειότητα στην ανδρική περιποίηση. Στο στάδιο Ρένης και Φιλίας μόλις τώρα ηρέμησαν λίγο τα πνεύματα. Έπεσαν κάποια αντικείμενα νωρίτερα. Και τελικά αυτός που την πλήρωσε ήταν ο Φουκαράς ο Γάσπαρης, ο οποίος εγκατέλειψε τον αγωνιστικό χώρο και πήγε να κάνει κάποιες συστάσεις οπαδούς του Πανιωνίου. Τουλάχιστον αυτό κατάλαβα από εδώ πάνω. Και χρεώθηκε με τεχνική ποινή γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει έχουμε δύο βολές για τον Πάσπαλιε. Ο Στέλιος Σιμεωνίδης κρατούσε το κεφάλι του κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν δέχτηκε κάποιο από τα αντικείμενα που έπεσαν στο κεφάλι. Τον βλέπετε στο βάθος αριστερά. Α, να, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα με μία από τις κοπέλες της στατιστικής υπηρεσίας. Νομίζω πως ναι. 37-38 πάντως. Ο Ολυμπιακός μπροστά από τις βολές του Πάσπαλιε. Σε πίσω μα μην έχει τίποτα η κοπελιά που δέχτηκε το κέρμα ίσως στο κεφάλι. Πάσπαλιε. Ελληνιάδης, Πάσπαλιε. 37-40. Ολυμπιακός 3 πόντους μπροστά για πρώτη φορά. Μένουν 52 δευτερόλεπτα και να εδώ τα πανηγύρια στον πάγκο του Ολυμπιακού. Έχουμε time out από τον Τζούροβιτς. Insurance. Assurance. Versicherung. Assicurazione. Versicherung. Seguro. Ασφάλεια. Όπως και αν την προφέρεις, ας είναι η μεγαλύτερη. Allianz. Η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Ευρώπης. Μπροστά από το παγωτό. Νέο σαμπουάν XS. Δυναμώνει τις ρίζες, περιποιείται τα μαλλιά. Προσάρ. Τελειότητα στην ανδρική περιποίηση. 52 δευτερόλεπτα λοιπόν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τώρα τελείωσε το time out. Το σκορ είναι 37-40 υπέρ του Ολυμπιακού. Δοξάκης για τον Πανιόνιο. Μπένατσεκ. Ο Φάνης Χριστοδούλου τον Πάσπαλιε. 39-40 ο Πάσπαλιε προσπάθησε να κερδίσει το επιθετικό. Διαμαρτύρεται, κάτι δείχνει εκεί και παίρνει τεχνική ποινή από τον Βιδάλη. Κι άλλη επίδειξη ευαισθησίας από τους διαιτητές. Να βλέπει τον Τζούροβιτς εδώ. Και ο Πάσπαλιε κάνει γκριμάτσες εκεί. Έδειχνε στον Βιδάλη ότι χτύπησε στα χείλια από την προσπάθεια του Φάνη Χριστοδούλου. Αυτό ήταν το τρίτο φάουλ του Πάσπαλιε, όπως τρίτο ήταν και το φάουλ που χρεώθηκε στον Γάσπαρη με τη μορφή τεχνικής ποινής νωρίτερα. Για να ξαναδούμε τη φάση την τελευταία. Ο Φάνης εδώ γυρίζει, συγκρούεται με τον Πάσπαλιε. Ήταν μια φάση από αυτές που είναι στην επιλογή του διαιτητή αν θα δοθούν φάουλ ή όχι. Το παράκανε και λίγο με τη βουτιά ο Πάσπαλιε, πρόκειται για λίγο. 39-40, 34 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Γάσπαρης θα εκτελέσει τις βολές τεχνικής ποινής. Ο Πάσπαλιε εδώ. Μένουν 34 δευτερόλεπτα ενώ ακούγεται από τα μεγάφωνα μια ανακοίνωση από πλευράς διαιτητών ότι θα διακοπεί το παιχνίδι αν ρηχτούν αντικείμενα κέρματα στον αγωνιστικό χώρο. Να ελπίσουμε να μην έχουμε τέτοια παρατράγουδα. Γιατί και ο αγώνας και το πρωτάθλημα αλλά και το στάδιο θα πρέπει να προφυλαχθούν. Ελληνιάδης. 41-40 ο Πανιώνιος πέρασε ξανά μπροστά μετά το time out. Ελληνιάδης. 20 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό, 23 για να τελειώσει το ημίχρονο. Πάσπαλιε. Φαντάζομαι ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού θα εκδηλώσουν την επίθεση όσο πιο κοντά στο τέλος των 30 δευτερολέπτων μπορούν. Πάσπαλιε. Μαρκάρει ο Χάτσον τώρα. Παπαδάκος με τον Φάνη, γυρίζει ο Παπαδάκος. Το rebound του Ελληνιάδη. Ακόμα 5 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Ελληνιάδης κοιτάζει το ρολόι. Προσποιείται, τελικά κάνει το σουτ. Αστοχή και το ημίχρονο τελειώνει με τον Πανιόνιο να προηγείται του Ολυμπιακού
41-40 ήταν τον Ελιάδη που έκανε το τελευταίο σουτ. 41-40 λοιπόν μετά από 20 λεπτά Πανιώνιος Ολυμπιακός στο Ειρήνης και Φιλίας. Σε λίγο μαζί για το δεύτερο ημίχρονο που προμηνύεται σαν βαστικό. Ο κύριος Χρήστος Μιχαηλίδης, θεός πρόεδρος του Άρη, είναι πάντα στο στούντιο. Είχαμε αφήσει την κουβέντα στη μέση, κύριε Μιχαηλίδη. Ο κύριος Μπουτάρης, ο βασικός χρηματοδότης του Άρη όλα αυτά τα χρόνια, τη βδομάδα που πέρασε, αναφερόμενος στις απαιτήσεις, στις οικονομικές απαιτήσεις των βασικών παικτών του Γκάλη και του Γιαννάκη, μίλησε για κοινωνική πρόκληση. Δεν ξέρω, συμμερίζεστε την άποψη αυτή? Καταρχήν θέλω να κάνω μια επανόρθωση. Ο ρόλος του Γιάννη Μπουτάρη σαν χρηματοδότης του Άρη είναι τον τελευταίο χρόνο μόνο. Δεν ήταν όλα αυτά τα χρόνια όπως προαναφέρατε. Μάλιστα. Ο κύριος Μπουτάρης ήταν μέλος και σε προηγούμενες διοικήσεις, αλλά χωρίς να αποτελεί τον βασικό χρηματοδότη του Άρη. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι αυτός ο χαρακτηρισμός της κοινωνικής πρόκλησης, αν απομονωθεί και το κοιτάξουμε δηλαδή αυτό το γεγονός, το τι παίρνουν αυτοί οι παίκτες μεμονωμένα, σίγουρα είναι ένα τεράστιο ποσό και πράγματι προκαλεί. Αλλά αν το δούμε εντεταγμένο μέσα στο γενικότερο πλαίσιο του τι είναι το μπάσκετ σήμερα στην Ελλάδα, του τι είναι το μπάσκετ το ευρωπαϊκό, του τι προσφέρουν αυτοί οι παίκτες, σίγουρα θα βάλουμε πολύ νερό στο κρασί μας και σίγουρα δεν θα μπορούμε να μιλάμε για προκλήσεις. Χωρίς αυτό, πάλι επαναλαμβάνω, να μην αποτελεί το συνολικό ποσό ένα τεράστιο ποσό. Αυτό το τεράστιο ποσό, λοιπόν, ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να το εγγυηθεί απέναντι στους δύο αυτούς παίκτες. Όπως επίσης δεν μπορεί να εγγυηθεί και γενικά τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Τι συμβαίνει λοιπόν, καλούνται οι παίκτες του Άρη να παίξουν υπερπίστεως και πατρίδας αφέτος? Δεν νομίζω ότι έχει γίνει τέτοια κλίση. Αυτή τη στιγμή αυτό το πρόβλημα θα το λύσει η διοίκηση του Άρη. Δεν είναι πρόβλημα που μπορεί να το λύσουν μόνοι τους οι παίκτες ή να βρει μόνο του τη λύση. Είναι ένα ζωτικό πρόβλημα που η εκάστοτε διοίκηση του Άρη καλείται να το λύσει. Φτάσαμε στη λύση λοιπόν. Ποια μπορεί να είναι αυτή, κύριε Μιχαηλίδη, με βάση το ότι την Τετάρτη υπάρχει γενική συνέλευση και αμέσως μετά θα είναι οι αρχιερεσίες? Έχω εκφράσει την άποψη εδώ και 1,5 χρόνο, στο τέλος δηλαδή της προηγουμένης περίοδου, ότι ο Άρης χρειάζεται συνένωση όλων των υγιών δυνάμεών του, χρειάζεται ένα ενιαίο μέτωπο όλων των Αριανών οι οποίοι μπορούν και θέλουν να προσφέρουν στον Άρη, γιατί δεν έχει πλέον την πολυτέλεια ο Άρης να είναι αντιμαχόμενα στρατόπεδα, να είναι χωρισμένο σε φατρίες και παρατάξεις. Νομίζω ότι η λύση του διοικητικού προβλήματος του Άρη θα βρεθεί μόνο με αυτή τη φόρμουλα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει άμεσα, χωρίς καμία χρονοτριβή. Ήδη έχουμε αργήσει. 1,5 χρόνο είμαστε πίσω από τότε που έκρουσα πρώτος τον κόδωνα κινδύνου, για να μπορέσει ο Άρης να βρει το δρόμο του. Αυτό είναι μία ευχή? Και αν δεν είναι μία ευχή, πώς μπορεί να γίνει πράξη? Σίγουρα αυτή τη στιγμή αποτελεί μία ευχή και αποτελεί, νομίζω, μία κραυγή κινδύνου για τον Άρη. Αλλά μπορεί να γίνει πολύ εύκολα πράξη αν αντιληφθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν και θέλουν, ότι αν θέλουν να προχωρήσει αυτός ο σύλλογος μπροστά, πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Εσείς λοιπόν εκπέμπετε αυτή τη στιγμή το σήμα του κινδύνου, προς πάσα κατεύθυνση. Και συγχρόνως μιλάτε για συνένωση των υγιών δυνάμεων του συλλόγου. Αν λοιπόν αύριο η Γενική Συνέλευση ανάμεσα σε αυτές τις υγιείς δυνάμεις συμπεριλάβει και εσάς και σας καλέσει για να βοηθήσετε στη λύση του προβλήματος, ποια θα είναι η θέση σας, δεδομένου ότι στην αρχή είπατε πως δεν μετέχετε? Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Είπα ότι θα βοηθήσω όσο μπορώ, αν ζητηθεί η βοήθειά μου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα ηγηθώ μιας προσπάθειας και μιας σταυροφορίας που χρειάζεται αυτή τη στιγμή να γίνει στον Άρη. Αλλά σίγουρα θα βοηθήσω με κάθε τρόπο αν μου ζητηθεί. Δηλαδή, μπορώ να ερμηνεύσω ότι εφόσον σας ζητηθεί, και βέβαια δεν θα το επιδιώξετε εσείς, ο Χρήστος Μιχαηλίδης μπορεί να είναι και πάλι πρόεδρος στον Άρη? Όχι, νομίζω το ξεκαθάρισα αυτό το πράγμα. Ότι θα βοηθήσω αν μου ζητηθεί σε κάποιο τομέα. Όχι σαν πρόεδρος. Όχι σαν πρόεδρος. Δεν θα ηγηθώ αυτής της προσπάθειας. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Μάλιστα. Και τελειώνοντας, κύριε Μιχαηλίδη, θα ήθελα, επειδή τον κόσμο τον έχει απασχολήσει πάρα πολύ, να μου εξηγήσετε με λίγα λόγια αυτό το φαινόμενο που λέγεται Άρης και απασχολεί την κοινή γνώμη τα 8-9 τελευταία χρόνια. Τι ακριβώς είναι αυτή η ξαφνική δυναμική γύρω από τον μπάσκετ, αυτή η άνθηση, αυτός ο παροξυσμός θα λέγαμε σε ορισμένες περιπτώσεις? Πάνω απ' όλα για μένα ο Άρης έδωσε πνοή στα όνειρα όλων των Ελλήνων. Είδαν ότι
Ο Άρης ενσάρκωνε τα όνειρά τους για διακρίσεις, για δόξα, για να μπορεί να νικάει τον κάθε αντίπαλο, ας το πούμε έτσι πιο λαϊκά. Και πίστεψε ο κόσμος σε αυτή την ομάδα. Πίστεψε ότι αυτή η ομάδα μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, πράγματα τα οποία τα έκανε, και μπορεί να κάνει και ακόμη περισσότερα, πράγματα τα οποία δεν πρόφτασε μέχρι σήμερα να κάνει, αλλά πιστεύω ότι θα τα κάνει στο μέλλον. Κύριε Μιχαλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να έρθετε σήμερα στο στούντιο. Σας εύχομαι καλή συνέχεια για τον Άρη. Και δεν το εύχομαι μόνο σε εσάς, το εύχομαι σε όλο τον Άρη και σε όλους τους οπαδούς του. Γιατί πράγματι, αν τα πράγματα δεν διορθωθούν και αν εξελιχθούν έτσι όπως διαφαίνονται, δεν θα είναι ζημιά μόνο για τον Άρη, αλλά για ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Έφτασε η ώρα όμως να γυρίσουμε και πάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το δεύτερο ημίχρονο δεν έχει αρχίσει ακόμα, κυρίες και κύριοι, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το σκόρ είναι αυτό που βλέπετε. Πανιώνιος 41, Ολυμπιακός 40, στο ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Α1. Και τώρα, μόλις τώρα, οι δύο ομάδες θα πάνε στο κέντρο του γηπέδου για το τζάμπολ του δεύτερου ημίχρονου. Αυτά, και ενώ ηρέμησαν κάπως τα πνεύματα, μέχρι και την ανάπαυλα του ημίχρονου υπήρχε κάποια ένταση. Μάλιστα, έγινε, όπως μας πληροφόρησε ο ηρωικός, θα λέγαμε, Δημήτρης Καρίδας, που έτρεξε εκεί μέσα στα κέρματα. Έγινε και ένα μικρό επεισόδιο ανάμεσα στο Γιάννη Ιωαννίδη και κάποιον φίλο του Πανιωνίου που συνελήφθη. Για κάποια ύβρη που απέφθηνε στον Ιωαννίδη. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι πιο ήρεμη η ατμόσφαιρα εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το σκορ, το ξαναλέω, 41-40. Και ξεκίνημα για το Πανιώνιο που προηγείται. Παίζουν Δοξάκης, Γάσπαρης, Πάνης Χριστοδούλου, Χάτσον και Σερέτης. Να λοιπόν η έκπληξη στην πεντάδα του Πανιωνίου στο δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινάει ο Νίκος Σερέτης, 28χρονος Σερέτης, που επέστρεψε φέτος στο Πανιώνιο μετά από μια σύντομη θητεία στην Δάφνη. Για τον Ολυμπιακό, Ελληνιάδης, Μωραΐτης, Καρατζάς, Παπαδάκος και Πάσπαλη, πεντάδα δηλαδή που ξεκίνησε τον αγώνα. Να δούμε τι θα αποδώσει αυτή η πεντάδα του Τζούροβιτς, αφού παίζει εκτός των άλλων και με δύο κοντούς, Γάσπαρη και Δοξάκη. Ο Γάσπαρης θα παίξει τώρα κλασικό shooting guard, αλλά με playmaker, όχι τον Φάνη όπως τον πρώτο ημίχρονο, αλλά τον Δοξάκη. Και ο Φάνης θα είναι πιο ελεύθερος. 43-40 με το καλάθι του Χάτσον. Ελληνιάδης. Παπαδάκος κλείνεται η πάσα του στον Καρατζά. Θα τον σταματήσει στα ίσα. Ο Χάτσον, μια εντυπωσιακή ενέργεια πραγματικά που χειροκροτείται. Την μπάλα από πλάγια για τον Ολυμπιακό που έχει 30 καινούργια δευτερόλεπτα. Ξανά η φάση. Με το κόψιμο του Χάτσον στο ψηλότερο σημείο στροχιάς της μπάλας. Πάσπαλια ανενόχλητος, αστοχή και πάλι όμως. Ο Πάσπαλια τώρα έχει 4 στα 13 σούτ. Θα μιλά τα ποσοστά του ασφαλώς. Πάλι του Μωραΐτη στον Δοξάκη. Νωρίς άρχισε κεφάλι ο χορός των φάουλ. Τρίτο φάουλ του Μωραΐτη. Δοξάκης. Γάσπαρης. Δοξάκη στο πάσιμο. Λάθος πάσα όμως, δεν την περίμενε και ο Χάτσον. Ελληνιάδης. Ωραία προσπάθεια και καλάθι του Ελληνιάδη μπροστά στον Φάνη Χριστοδούλου. 43-42. Πάσα ευνηδιασμού του Δοξάκη στον Χάτσον. Αυτός βλέποντας τον Καρατζά σταματάει, αλλά στο χ. Ελληνιάδης. Πάσπαλε. Το πάσιμο και μπροστά στον Χάτσον στο χ. 43-44. Να εδώ ο Ζάκο Πάσπαλιο Χάτσον προτίμησε να στηθεί για το επιθετικό παρά να πάει στο κόψιμο αφού έχει 3 φάουλ. 43-44 λοιπόν. Έτσι ο Χάτσον φαίνεται να τα αρμοντίστηκε ελαφρά από την πτώση του και ξανά η φάση. Το καλάθι του Πάσπαλιο που έπεσε στη συνέχεια πάνω στον Αμερικανό. Βλέπετε και τα στατιστικά του Χάτσον, τα είδατε και κάποια στιγμή. Ολυμπιακός μπροστά λοιπόν. 1,5 λεπτό μετά το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Γάσπαρης. Χάτσον, θα σταματήσει με φάουλ ο Παπαδάκος, όπως λέει ο Σιμεωνίδης. Ο Ελληνιάδης υπό τα χέρια, αλλά το φάουλ το έχει χρεωθεί ο Παπαδάκος, έχω την εντύπωση. Ο Ιωαννίδης που διαμαρτύρεται. Όχι, ο Ελληνιάδης τελικά το χρεώθηκε το φάουλ και ήταν το πρώτο του. Βλέπετε τη μονομαχία, Δοξάκη Ελληνιάδη. Βραχίσομαι και οι δύο. Χριστοδούλου με τον Πάσπαλιε. Σουτ για τρεις πόντους του Φάνη,
0 στα 3 τώρα. Από τον Φάνη Χριστοδούλου, Ελληνιάδης. Πάσπαλια και φάουλ του Δοξάκη που σφυρίζουν μαζί και δύο διαιτητές. Δεν μετράει βέβαια το καλάθι που πέτυχε στη συνέχεια της φάσης ο Πάσπαλια, πάλι από πλάγια για τον Ολυμπιακό. Όλα αυτά μετά από 2 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο. Να ο Ζάρκο Πάσπαλια. Καρατζάς. Ελληνιάδης. Καρατζάς. Με τον Σερέτη αντίπαλο. Και το καλάθι, πολύ ωραίο και πολύ δύσκολο καλάθι από τον Παναγιώτη Καρατζά. 45-44. Με 10 πόντους του Καρατζά που έχει κάνει αρκετά καλή δουλειά την στιγμή που επανήλθε στο παιχνίδι. Μετά τα πρώτα λεπτά δηλαδή. 3 δευτερόλεπτα ο Χάτσον, τον βλέπετε εδώ. 46-43 Ολυμπιακός και με την μπάλα στα χέρια. Να δούμε αν θα καταφέρει να πάρει για πρώτη φορά μια διαφορά 5 πόντων. Ελληνιάδης. Φάουλ εκτός φάσης του Σερέτη στον Καρατζά. Μπάλα από πλάγια. Μωραήτης θα επαναφέρει από πλάγια. Νάτος με το 10. Καρατζάς. Πάσπαλια με αντίπαλο τον Φάνη σε αυτό το μάτωμα του Πανιωνίου στο δεύτερο ημίχρονο. Προς το παρόν έχει εγκαταληφθεί εκείνη η ζώνη του πρώτου ημίχρονου από τον Τζούροβιτς. Ο Δοξάκης έκανε το τελευταίο φάουλ, ήταν το δεύτερο του, η μπάλα από πλάγια. Μωραήτης. Καρατζάς, Μωραήτης, Ελληνιάδης. Ο Παδάκος που βγαίνει πολύ μακριά από το καλάθι. Ο Ελληνιάδης, προσπάθεια για πάσιμο, ωραία στον Καρατζά. Καλάθι και φάουλ, από ποιον όμως το φάουλ. Αν είναι από τον Χάτσον είναι το τέταρτο, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει δοθεί αλλού, ναι, στον Δοξάκη, ο οποίος προσπάθησε να μαρκάρει χαμηλά τον Καρατζά. 48-43 Ολυμπιακός. Να η φάση ξανά, η πάσα πολύ ωραία του Ελληνιάδη. Το φάουλ που έκανε ο Δοξάκης εκεί απλώντας το χέρι του. Και μία βολή για τον Καρατζά. Που έφτασε τους 12 πόντους. Μετά από 3 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Χριστοδούλου. Ο Μπένατσεκ που επέστρεψε πέρασε στον Σερέτη. Ο Μπένατσεκ μπήκε στη θέση του Δοξάκη που δεν βοήθησε και πολύ στο μικρό διάστημα της συμμετοχής του. 49-43. 16-54 ακόμα. Σερέτης με τον Παπαδάκο αντίπαλο. Σερέτης εκεί είναι μάλλον ακίνδυνος για τον αντίπαλο καλάθι. Ο Φάνης Χριστοδούλου. Έξω στον Μπένατσεκ. Πολύ δύσκολο σουτ. Rebound από τον Σερέτη που να που βοηθάει. Κόβεται από τον Παπαδάκο αλλά επιμένει. Δεύτερο άστοχο σουτ. Ελληνιάδης. Η πάσα στον Παπαδάκο. Κεφάλ που έχει σφυριχτεί αλλά δεν ακούστηκε μες στην τρομερή φασαρία που γίνεται εδώ. Το φάουλ που έκανε ο Φάνης Χριστοδούλου στον Ελληνιάδη. 43-49. Μετά από 3,5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο το ξέσπασμα του Ολυμπιακού, να δούμε πόσο θα διαρκέσει. Ελληνιάδης. Πάσπαλε, σουτ για 3 πόντους, όχι, αστοχή. Γάσπαρης. Ο Ιωαννίδης εδώ. Φάουλ που κερδίζει ο Γάσπαρης από τον Ελληνιάδη. Ο Ελληνιάδης λέει δεν έκανε τίποτα, αλλά πώς δεν έκανε, αφού δέχτηκε την προσπίση και μετά έπεσε πάνω στο Γάσπαρη. Δεύτερο φάουλ του Ελληνιάδη. Και δικαίωμα για 2 βολές στον Γιώργο Γάσπαρη. Ο Ιωαννίδης βάζει τον Καμπούρη στη θέση του Παπαδάκου. Να δούμε με ποια καθήκοντα. Πάντως ο Καμπούρης υποθέτω θα υποχρεωθεί να κυνηγάει τον Μπένατσεκ. Αφού τώρα παίζει ο Πανιόνιος χωρίς τον Χάτσον, ο Τζούροβιτς τράβηξε τον Χάτσον στον πάγκο. Και έχει έναν κλασικό σέντερ μέσα στην πεντάδα, το Σερέτη. Προφανώς επειδή ο Παπαδάκος δυσκολεύεται να μαρκάρει μακριά από το καλάθι, έβαλε ο Ιωαννίδης τον Καπούρη στη θέση του για να μαρκάρει τον Μπένατσεκ. Όλα αυτά να δούμε αν θα αποδειχθούν και στην πράξη βέβαια. Ο Πανιόνιος συνεχίζει με μαντουμάν με τον Φάνη Χριστοδούλου στον Πάσπαλιε. Καρατζάς, Πάσπαλιε.
Ο Γιουγκοσλάβος περνάει στο Μωραΐτη που κόβεται. Την μπάλα στο Σαράτη. Γκάσπαρης. Ο Φάνης για τρεις πόντους. Rebound από τον Καρατζά. Δυστοκία από πλευράς Πανιωνίου σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Έχει πετύχει μόλις ένα καλάθι. Ο Λινιάδης αστοχή εξ επαφής αφού πιέστηκε ασφιχτικά από τον Γκάσπαρη. Γκάσπαρης. Η πάσα στα χέρια του Μωραΐτη, πολύ κακή επιλογή. Πάς πάλι με τον Φάνη Χριστοδούλου, αλλά κάνει πολύ κακό κοντρόλ και με τα πόδια πετάει την μπάλα μακριά από το γήπεδο σαν ποδοσφαιριστής. 45-49 ο Ολυμπιακός μπροστά 4 πόντους. 15 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Κακό μπάσκετ τα τελευταία 1-2 λεπτά. Ο Τζίροβιτς φωνάζει, ασφαλώς δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος από την απόδοση των παιχτών του στο δεύτερο ημίχρονο. Να ο Τζίροβιτς. Μπένατσεκ. Δύσκολο σούτ, 47-49 από τον Πρέντρακ Μπένατσεκ. Που έχει πετύχει μόλις 6 πόντους. Έχει εισηγήσει ο Μπένατσεκ. Ελληνιάδης. Πάσπαλιε με τον Χριστοδούλου και τον Μπένατσεκ να δίνει βοήθεια εκεί. Κακό σου του Πάσπαλιε που τρέχει για το επιθετικό rebound, αλλά όταν ακουμπάει την μπάλα είναι εκτός αγωνιστικού χώρου ο ίδιος. Φαίνεται ότι το ξέσπασμα του Ολυμπιακού δεν έχει συνέχεια. Το 49-43 έγινε γρήγορα 49-47 και ο Πανιώνιος έχει και την μπάλα. Γκάσπαρης. Ο Φάνης, ο Σερέτης, ο Μποσγανάς τώρα, ο Γκάσπαρης συγγνώμη, σου τριών πόντων. Rebound ο Καρατζάς, Ελληνιάδης. Ο Καρατζάς πάει στο lay-up και φάουλ καθαρό από τον Μπένατσεκ που τώρα έχει 4. Και τώρα αρχίζουν τα μεγάλα προβλήματα για τον Πανιώνιο. Τέταρτο φάουλ του Μπένατσεκ. Και έχουν τρία ακόμα, ο Μποσγανάς, ο Γκάσπαρης, ο Δοξάκης, ο Μπρούγος, ο Χρήστος Χριστοδούλου και ο Χάτσον. Όλοι αυτοί από 3 και 4 ο Μπένατσεκ. Για τον Ολυμπιακό 3 έχουν ο Μωραΐτης, ο Παπαδάκης και ο Πάσπαλιε. Και κανένας 4. Εδώ ο Μπένατσεκ που διατηρείται πάντως το παιχνίδι από τον Τζούροβιτς. Ο Τζούροβιτς προτίμησε να βγάλει τον Μποσγανά και να βάλει στη θέση του τον Μπάλης. Ο Μπάλης ο οποίος προέρχεται από μια δίμηνη περίπου αποχή μετά από ένα επεισόδιο που είχε με τον Κώστα Μίσα. Είχε τιμωρηθεί με τετράμινη ποινή από τον Πανιώνιο, τετράμινη ποινή αποχής από τις εκδηλώσεις της ομάδας, αλλά του χαρίστηκε το μισό περίπου αυτής και σήμερα επανέρχεται στα κήπεδα. Δούμε τι μπορεί να προσφέρει ο Πιτ Μπάλης. 47-50 με τον Καρατζά να στοχεί στη μία βολή. Φάουλ του Καμπούρη στον Μπένατσεκ. Δεύτερο φάουλ του Αργύρη Καμπούρη, νάτος. Ο Φάνης θα επαναφέρει, ο Ολυμπιακός έχει 5 ομαδικά φάουλ, ο Πανιώνιος 6 στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Φάνης περνάει προς τα μέσα, αστοχή υπό την πίεση του Καρατζάλα, μαζεύει το επιθετικό rebound, σπρώχνει και λίγο και τελικά φτάνει στο καλάθι. 50-49 μπροστά ο Ολυμπιακός. Θα κλέψει εκεί ο Μπάλης χωρίς φάουλ, λένε οι διαιτητές. Σε αυτή την πολύ δυνατή μονομαχία με τον Ελληνιάδη. Σου τριών πόντων του Φάνη Χριστοδούλου και ο Πανιώνιος μπροστά. 52-50 ο Τζούροβιτς. 5 συνεχόμενοι πόντοι από πλευράς Πανιωνίου και μπροστά εκεί ανέρυθρε. 52-50, 13,5 λεπτά για το τέλος. Ο Ιωαννίδης θα βάλει τον Παπαδάκο σε λίγο. Νάτος ο Ιωαννίδης. Καμπούρης. Καρατζάς, ψηλά και οι δύο. Για να ανοίξουν χώρο για τον Πάσπαλιε, ποιος ξέρει. Ελληνιάδης. Και φάουλ του Μπάλης πάνω στον Ελληνιάδη. Απειλείται επεισόδιο ανάμεσα στους δύο παίκτες. Τελικά δεν υπάρχει συνέχεια. Μπάλα από πλάγια, αλλά στο επόμενο φάουλ οι παίκτες του Ολυμπιακού θα εκτελούν μια σημεία. Και να εγκατάσταση στα φάουλ. Ο Μπένατσεκ είναι ο μόνος που έχει 4, πολλοί παίκτες από εκεί πέρα με 3. Αλλαγές από πλευράς Ολυμπιακού, μπαίνει ο Αγγέλου, τον είδατε με το 6. Βγαίνει ο Μωραΐτης, βγαίνει και ο Καμπούρης και μπήκε ακόμα ο Παπαδάκος.
92-50 μπροστά ο Πανιώνιος με το τρίποντο του Χριστοδούλου. Πάσπαλιο θα τα αποδώσει το τρίποντο. Rebound από τον Μπάλης. Γκάσπαρης. Μπένατσεκ. Και τον Καρατζά τώρα αντίπαλο μετά την αποχώρηση του Καμπούρη. Γκάσπαρης. Rebound από τον Πάσπαλιο. Που έχει 9 τώρα. Ελληνιάδης από την πάσα του Καρατζά. Φάουλ από τον Σερέτη. Ο Σερέτης είναι ένας από τους πολύ λίγους παίκτες Πανιωνίου που δεν κινδυνεύουν από φάουλ. Νάτος, έκανε το δεύτερο του. Και τώρα πια έχουμε βολές, αλλά είναι και δύο. Έτσι αλλιώς, γιατί ο Ελληνιάδης κέρδισε το φάουλ πάνω στην προσπάθειά του για το σουτ. 52-50 μπροστά ο Πανιώνιος. 52-51 τώρα. Τρεις πόντοι από τον Ελληνιάδη. Βλέπετε τα στατιστικά του, έχει ακόμα δύο assist και δύο rebound. Μπένατσεκ. Μπάλης. Στην άμυνα του Ολυμπιακού ο Πάσπαλιο εξακολουθεί να είναι ζυγάρι με τον Φάνη Χριστοδούλου. Σου τριών πόντων του Μπένατσεκ. Να το καλάθι από τον Μπένατσεκ που δίνει μια λύση. 55-51. Τέσσερις πόντους μπροστά ο Πανιώνιος μετά από πάρα πολύ ώρα. Αγγέλου. Οι οπαδοί του Πανιωνίου τώρα ξεσηκώνονται στην κερκίδα. Καρατζά στρεφογυρίζει. Και θα πετύχει το καλάθι. 16 πόντια από τον Καρατζά που κάνει μεγάλη εμφάνιση. Μπάλης. 55-53. Ένα παιχνίδι που εξελίσσεται συναρπαστικά. Μπένατσεκ. Σερέτης. Μπένατσεκ για τρεις και πάλι, για δύο μάλλον. Αγγέλου. Πάσπαλιε. Κόβεται από τον Φάνη και επιθετικό φάουλ του Πάσπαλιε στην προσπάθεια του να ξανακερδίσει την μπάλα. Τέταρτο φάουλ του Πάσπαλιε. Να λοιπόν που τώρα έχει ο Ολυμπιακός ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Φορτωμένο με 4 φάουλ ο καλύτερο του παίκτη, ο Ιωαννίδης θα υποχρεωθεί να τον βγάλει από ό,τι φαίνεται. Σήκωσε τον Σιγάλα, να ξαναεφάσει. Βέβαια είναι καθαρή περίπτωση. Ο Πάσπαλιε βάζει και τα χέρια του, σπρώχνει και λίγο τον Χριστοδούλου που είχε κερδίσει την μπάλα. Ο Πάσπαλιε φεύγει για το παιχνίδι. Έχει πετύχει 20 πόντους μέχρι τώρα. Με 5 στα 17 σούτα. Ο Τσίροβιτς απέσυρε και τον Φάνη Χριστοδούλου για να τον ξεκουράσει ίσως λίγο. Έβαλε τον Χάτσον στη θέση του. Μπένατσεκ. Αντίπαλο τον Σιγάλα. Φάουλ του Ελληνιάδη. Τρίτο φάουλ του Ελληνιάδη. Και δύο βολές για τον Πρέντρακ Μπένατσεκ. Να ο Ελληνιάδης. Και ο Μπένατσεκ που έχει τώρα 9 πόντους. Έχει κερδίσει 6 φάουλ στο παιχνίδι, έχει κάνει όμως και 4. 56-53. Rebound του Χάτσον. Σουτ τριών πόντων του Μπένατσεκ που είναι ενόχλητος. Και 59-53. Να ο Πανιώνιος τώρα σε θέση ισχύος χάρη στο ξύπνημα του Μπένατσεκ. Που με 7 συνεχόμενους δικούς του πόντους δίνει στον Πανιώνιο μια διαφορά 6 πόντων. 59-53. Αγγέλου. Καρατζάς. 59-55 από τον Καρατζά που επιμένει να δίνει λύσεις. 18 πόντια από τον Παναγιώτη Καρατζά που έχει 8 στα 10 σουτ. Χάτσον με αντίπαλο τον Παπαδάκο. Τέταρτο φάουλ του Χάτσον, επιθετικό. Που δίνει ο Βιδάλης. Ο Βιδάλης ήταν μπροστά στη φάση. Να ο Χάτσον απορριμμένος. Θα ήθελα να ξαναδούμε, ναι. Ευχαριστώ. Και βέβαια είναι καθαρό το επιθετικό φάουλ. Εξηθεί και ο Παπαδάκος. Τέταρτο φάουλ του Τζον Χάτσον. Ο Τζούροβιτς εδώ. 4 φάουλ έχουν τώρα ο Μπένατσεκ, ο Χάτσον, ο Πάσπαλιε. Σιγάλας. Ο Χάτσον διατηρείται πάντως στο παιχνίδι. Όπως και ο Μπένατσεκ, ενώ ο Πάσπαλιε έχει αποσυρθεί. Σιγάλας.
Αγγέλου, μια backdoor πάσα, δεν μπορεί να συγκρατήσει ο Παπαδάκος. Την μπάλα για τον Πανιόνιο. 59-55, ο Ιωαννίδης φωνάζει. Ακόμα 10 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Μπένατσεκ. Σερέτης, πολύ μακριά από το καλάθι. Πολύ ωραία πάσα στον Πάλις. Σερέτης, λάθος, αλλά η μπάλα ξανά για τον Πανιόνιο. Μόνο που τώρα ο Πανιόνιος έχει 8 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει. Η παρέμβαση εκεί του Καρατζά ήταν αρκετά ωφέλιμη. Ο Γκάσπαρης θα επαναφέρει. Χάτσον, σταματάει και σουτάρει. 61-55. 6 πόντους μπροστά ο Πανιόνιος πάντα στα μισά του δεύτερου ημιχρόνου. Αγγέλου. Σιγάλας, Αγγέλου. Σιγάλας, σουτ για 2 πόντους ανενόχλητος. Rebound ο Χάτσον, εντυπωσιακά. Πιο ψηλά από όλους. 9 rebound από τον Χάτσον. Όσα έχει ο Πάσπαλια για τον Ολυμπιακό. Ο Γκάσπαρης το 63-55. Η πιο μεγάλη διαφορά, 8 πόντους μπροστά ο Πανιόνιος. Ο Ιωαννίδης υποχρεώνεται να ξανασηκώσει τον Πάσπαλιο. Αγγέλου. Ο Αγγέλου. Ελληνιάδης. Σουτ για 3 πόντους. Rebound από τον ίδιο τελικά από την προσπάθεια του Καρατζά και φάουλ του Μπάλης. Μία συν μία αγορές για τον Σταύρο Ελληνιάδη από το δεύτερο φάουλ του Μπάλης. Και ακόμα 9 λεπτά. Ο Πάσπαλια στη θέση του Σιγάλα και ο Μωραήτης στη θέση του Αγγέλου για τον Ολυμπιακό. Ο Ιωαννίδης ψάχνει επιθετικές λύσεις τώρα πια. Ο Πανιόνιος έχει ένα σερί 20 με 6. Πετύχει 20 πόντους έναντι 6 του Ολυμπιακού στο διαδιάστημα. Και έτσι το 43-49 έγινε 63-55. Και τώρα 63-57 με τις βολές του Ελληνιάδη. Μπάλης. Ο Ελληνιάδης έχει 5 πόντους. Μπένατσεκ. Με τον Πάσπαλιο που έχει 4 φάουλ. Rebound του Παπαδάκου. Ο οποίος έχει 10 rebound. Πρώτος του αγώνα σε αυτό το τομέα. Φάουλ του Σερέτη. Πανιόνιος καταφέρνει και χρεώνεται τα φάουλ στους παίκτες που δεν κινδυνεύουν ιδιαίτερα. Αν και ο Σερέτης έφτασε και αυτό στα 3 τώρα. Δύο παίκτες Πανιονίου έχουν από 4 και 6 από 3 φάουλ. Να ο Ελληνιάδης που έχει και αυτός 3 φάουλ. 63-58. Ο Ελληνιάδης με τις βολές του ροκανίζει, θα λέγαμε, το προβάδισμα των 8 πόντων που είχε ο Πανιόνιος. Το κάνει 5 και να δούμε αν θα το κάνει και 4. 63-59. 8-42 για το τέλος. Και ο πάντων του Ολυμπιακού παίρνουν θάρρος στην κερκίδα. Μπάλης. Χάτσον. Γκάσπαρης. Πλεισμένος από τον Μωραήτη. Τον σταματάει ο Παπαδάκος. Η μπάλα για τον Ολυμπιακό, λέει ο Σιμεωνίδης που ήταν μπροστά. Να ο Παπαδάκος που έκανε το τέταρτο του μπλοκ στο παιχνίδι. Και ξανά η φάση. Για να δούμε. Κάνει τον μπλοκ εκεί ο Παπαδάκος. Η μπάλα πρέπει να είναι για τον Πανιόνιο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ελληνιάδης. Τον Πάσπαλιο μαρκάρει τώρα ο Σερέτης. Ο Παπαδάκος είναι αυτός που βρίσκει την ευκαιρία. Κάνει το 63-61 με ένα σερί 6-0 ο Ολυμπιακός. Μειώνει και πάλι τη διαφορά και φτάνει σε απόσταση βολής. Ο Τζούροβιτς ετοιμάζει τον Φάνη Χριστοδούλου. Γκάσπαρης. Να εδώ, Φάνης και Τζούροβιτς. Και ακούτε τι γίνεται από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Μπένατσεκ. Μπάλης. Γκάσπαρης. Σου 3 πόντων. Έρμπολ. Θα τρέξει ο Χάτσον. Θα γυρίσει την μπάλα στα χέρια του Πάσπαλια. Ελληνιάδης στον ευνηδιασμό. Να δούμε αν θα φτάσει το lay-up. Και ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός. 63-63. 7-34. Με σερί 8-0. Και time-out που παίρνει ο Τζούροβιτς. Πανιόνιος Ολυμπιακός 63-63 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μένουν 7,5 λεπτά ακριβώς για να τελειώσει το παιχνίδι, αυτό το συναρπαστικό παιχνίδι. Ο Τζούροβιτς επανέφερε τον Φάνη Χριστοδούλου στη θέση του Σερέτη.
Μπέρατσεκ, Χάτσον, θα φτάσει στο κάρφωμα από την assist του Μπέρατσεκ. Πολύ ωραία προσπάθεια και φάουλ, το οποίο χρεώθηκε σε ποιον. Στον Καρατζά. Ο Ιωαννίδης βάζει τον Παπαδάκη για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο. Ξανά η φάση, η assist πολύ ωραία του Μπέρατσεκ. Καρατζάς πήγε να τραβηχτεί εκεί, φαίνεται ότι έσπρωξε λίγο με το σώμα του. 65-63 και μια βολή για τον Τζον Χάτσον που έχει 25 πόντους και 9 rebound. Έχει κερδίσει 8 φάουλ ο Αμερικανός. 66-63, μια ανάσα για τον Πανιόνιο που είχε μείνει χωρίς πόντο για 2 λεπτά περίπου. Ελληνιάδης. Ο Πανιόνιος γύρισε και πάλι σε ζώνη 2-3 όπως το πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε αυτή τη φορά τι θα καταφέρει. Στη μεριά που είναι τώρα ο Πάσπαλιο παίζει ο Μπέναντσεκ, αλλά αυτό βέβαια δεν θα διατηρηθεί. Ελληνιάδης. Πάσπαλιο για 3 πόντους μπροστά στον Μπέναντσεκ. Και φάουλ του Γάσπαρη μετά το σουτ. Δικαίωμα για μία σημεία βολές. Και τέταρτο φάουλ του Γάσπαρη που διαμαρτύρεται με τον τρόπο που βλέπετε. Να ξαναδούμε τη φάση αν είναι εύκολο. Μάλλον δεν είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Το φάουλ χρεώθηκε έτσι κι αλλιώς μετά από το σουτ, εκτός φάσης. Ο Πάσπαλιο εδώ. Βλέπετε 4 φάουλ, 20 πόντι. Και τώρα 21, 66-64. Τα στατιστικά του, τα ποσοστά του μάλλον χαμηλά. 5 στα 13 σουτ 2 πόντων, 0 στα 4 τρίποντα. 11 στα 13 βολές πάντως, 10 rebound. Και μία τάπα. 66-65 με 22 πόντους του Πάσπαλιο. Γάσπαρης. Μπέναντσεκ. Φάουλ του Παπαδάκη στον Φάνη. Είναι λίγο δύσκολο να ακουστούν τα σφυρίγματα με τόση φασαρία στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Βλέπετε το 12 είναι ο Παπαδάκης. Μια σημεία βολές λοιπόν για τον Χριστοδούλου. Ο Τζούροβιτς ξαναβάζει το Σερέτη και βγάζει αυτή τη φορά τον Γάσπαρη που έχει 4 φάουλ. Ενώ για τον Ολυμπιακό μπαίνει αμέσως ο Καμπούρης και βγαίνει ο Παπαδάκης. Ο Χριστοδούλου με τα δικά του ποσοστά που είναι και αυτά χαμηλά. 3 στα 8 σουτ 2 πόντων, 1 στα 5 τρίποντα. Και ακόμα 6 rebound, δεν έχει κανένα κόψιμο. Η πρώτη του βολή ήταν εύστοχη, 66-67-65. Σημεωνίδης σε πρώτο πλάνο, Θεσσαλονικιός διαιτητής. ...68-65, 6,5 λεπτά για το τέλος. Ελληνιάδης. 2-1-2 τώρα έχω την εντύπωση για τον Πανιόνιο. Θα λέγαμε ότι η ζώνη του Πανιόνιου είναι και κάπως υποχρεωτική επιλογή με τόσα φάουλ που είναι χρεωμένοι οι παίκτες του. Ελληνιάδης. Το κλέψιμο του Μπάλης που όμως δεν θα ολοκληρώσει. Έχει 13 δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός. Αυτό δείχνει ο Τζούροβιτς στους παίκτες του. Μωραΐτης Πάσπαλιε. Βρίσκει ένα διάδρομο, ολοκληρώνει ο ίδιος με αυτό το δύσκολο σουτ, 68-67. Ο Ζάρκο Πάσπαλιο εδώ. Μπέναντσεκ. Κλέβει ο Μωραΐτης. Ο Καμπούρης πάσα αχνηδιασμού, τρεις παίκτες του Ολυμπιακού μπροστά και ο Πάσπαλιο εύκολα στο lay-up. 69-68. Μπροστά ο Ολυμπιακός μέσα σε αποθέωση από τους οπαδούς του. Μπάλης. Και πάλι φάση από άλλη κάμερα, πολύ θεαματικό το πλάνο, με το lay-up του Πάσπαλιε. Μπέναντσεκ. Χριστοδούλου. Με τον Καμπούρη αντίπαλο. Ο Φάνης ξεφεύγει. Ο Παπαδάκος το σταματάει. Ζήτησαν προς τη μήνα με 3 στο καλάθι παίκτες του Πανιωνίου. Τελικά ο Χάτσον ολοκληρώνει και κάνει το 70-69. Μπροστά πάλι ο Πανιώνιος. Μία ή μία ομάδα μπροστά, μία ή άλλη. Και να δούμε πού θα πάει αυτό το πράγμα. Ελληνιάδης. Μωραΐτης Ελληνιάδης. Πάσπαλιε πάντα απέναντι σε ζώνη. Ο Ολυμπιακός έχει 1 στα 10 τρίποντα. Να δούμε ποιος θα δώσει τη λύση απ' έξω. Ελληνιάδης. Ο Πάσπαλιε. Ακόμα 6 δευτερόλεπτα. Αστοχεί ο Πάσπαλιε το rebound ο Χάτσον. Δεν μπορούσε βέβαια να κερδίσει ο Ελληνιάδης αυτή τη μονομαχία. 70-69.
Μπάλης. Μπέρατσεκ με τον Πάσπαλιο που έχει 4 φάουλ και κινδυνεύει. Χάτσον με τον Παπαδάκο. Η πάσα του Χάτσον στον Σερέτη, προσπίση και βήματα. Που σφυρίζει ο Βιδάλης που ήταν μπροστά. Ο Σερέτης έκανε μία προσπίση παραπάνω εκεί και τιμωρήθηκε γι' αυτό. 4 και 32 ακόμα. Οι δύο προπονητές έχουν κρατήσει τα time out για το τέλος. Μόνο ο Ιωαννίδης έχει πάρει ένα στο σημείο που, ο Τζούροβιτς, συγγνώμη, στο σημείο που ο Ολυμπιακός ξέφυγε 6 πόντους. Πάσπαλιε Καμπούρης, Μωραΐτης. Πάσπαλιε, λίγο ρυψοκίνδυνη πάσα. 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Χάνεται προς στιγμή η μπάλα, Ελληνιάδης. Ο Πάσπαλιε κοντά στο καλάθι. Κερδίσει το φάουλ, παραλίγορα πετύχει και το καλάθι. Να ο Σιμεωνίδης, το φάουλ το έκανε ο Σερέτης που έχει 4 τώρα. 2 βολές για τον Πάσπαλιε. Ξανά η φάση, καθαρό το φάουλ. Ο Πάσπαλιε προσπάθησε να ολοκληρώσει φτάνοντας και στο καλάθι, δεν μπόρεσε. 2 βολές πάντως για τον Πάσπαλιε. Που έχει γίνει πια αιχμή του δόρατος. Μετά την επιστροφή του στο παιχνίδι. Έχει πετύχει στα τελευταία 3 λεπτά 6 πόντους. Και έχει φτάσει 26, το βλέπετε κάτω δεξιά. Άλλη μια βολή για τον Πάσπαλιο που αστόχησε στο πρώτη. 70-69, 4 και 4 ακόμα. 70-70. Με 13 στις 15 βολές από τον Πάσπαλιο. 13 στις 15. Μπάλης. Άστοχος στο σουτ 3 πόντων ο Χριστοδούλου, αλλά η μπάλα ξανά για τον Πανιόνιο αφού ο Μπάλης πήγε στο επιθετικό ριμπάν. Και ανάγκασε τον Ελληνιάδη να διώξει. Ο Ιωαννίδης εδώ γκρινιάζει. Χάτσον, ωραία προσπάθεια αλλά δύσκολο σουτ. Ριμπάντ ο Πάσπαλιε. Ο Πάσπαλιε έχει 11 ριμπάντ, 27 πόντους και 14 κερδισμένα φάουλ. Είναι καυτό ένα είδος triple-double. Πάντα σε ζώνη ο Πανιόνιος. Καμπούρης, Μωραΐτης. Για να δούμε τον νεαρό που βγάζει στον Καμπούρη. Αστοχή ο Αργύρης Καμπούρης στο rebound του Χριστοδούλου. 70-70, κάτι λιγότερο από 3,5 λεπτά. Μπάλης. Όλα δείχνουν ότι το παιχνίδι θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Πάνω στη μία φάση, σε δύο φάσεις θα δούμε. Μπάλης. Γάσπαρης που ξαναγύρισε. Ζητάει βήματα ο Ιωαννίδης. Ο Φάνης Χριστοδούλου παίρνει φορά και σουτάρει για τρεις. Δεν μετράει το καλάθι. Έχει σφυριχτεί φάουλ στον Καμπούρη που βλέπετε εδώ πώς κάνει παρατηρήσεις στον Γάσπαρη, ο οποίος γελούσε ως απάντηση. Δικαίωμα για μια σημεία βολές στον Γιώργο Γάσπαρη μετά το φάουλ που χρεώθηκε ο Καμπούρης μακριά από την μπάλα. Και ξανά εδώ, πολύ πολύ χαρακτηριστικό το στιγμιότυπο. Χωρίς συνέχεια έτρεξε ο Ιωαννίδης, έτρεξε και ο διαιτής ο Στέλιος Μιονίδης. 70-70 και 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Γάσπαρης πίσω. Έχει 9 στις 12 βολές μέχρι τώρα και συνολικά 16 πόντους. 17 τώρα, 71-70 μπροστά ο Πανιόνιος. Rebound από τον Καμπούρη. Τέταρτη χαμένη βολή σήμερα για τον Γάσπαρη. Ελληνιάδης. 2 και 56. 3 συναρπαστικά λεπτά για το τέλος. Πάσπαλιε. Μωραΐτης σου 3 πόντων. Rebound ο Χάτσον. Ο Πανιόνιος προηγείται 1 πόντο και έχει την μπάλα. Ακόμα 2 και 40. Ο Ιωαννίδης σηκώνει τον Παπαδάκο. Προφανώς για να έχει μια λύση στην επίθεση, αλλά τώρα κάνει 10 δευτερόλεπτα ο Πανιόνιος για να περάσει τη σέντρα. Κάτι που θα λέγαμε ότι πιστοποιείται και από το ρολόι των 30 δευτερολέπτων που όταν σφύριξε ο Σιμεωνίδης έγραφε 18. Ο Τζούροβιτς διαμαρτύρεται. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν κοιτούσα το χρονόμετρο την ώρα που κατέβαζε την μπάλα ο παίκτης του Πανιονίου, αλλά όταν έγινε το σφύριγμα από τον Σιμεωνίδη το ρολόι έγραφε 18. Και μόλις είχε περάσει τη σέντρα ο Μπάλης. Μωραΐτης. Ακόμα 2 και 20. Ελληνιάδης. Μωραΐτης. Ελληνιάδης. Η ζώνη αυτή λειτουργεί καλά. Ο Ελληνιάδης κλείνεται. Έχει πάντα την μπάλα όμως. Και ένα εκπληκτικό πραγματικά καλάθι του Ελληνιάδη που θύμισε Γκάλι εδώ.
Θύμισε Γκάλι στις καλύτερες στιγμές του, θα λέγαμε. 72-71. Και ακόμα δύο λεπτά για το τέλος. Θα ήθελα, αν υπάρξει ευκαιρία αργότερα, να ψάξει το βίντεο replay ο Νέστορας Παβέλας, σκηνοθέτης μας, να δει αν μπορούμε να ξαναδούμε αυτό το καλάθι. Προς το παρόν προέχει συνέχεια. Ο Χριστοδούλου ίσα-ίσα προλάβει την πάσα του Μπένατσεκ. 1:45 ακόμα. Σουτ για τρεις πόντους από τον Φάνη που βρίσκει το στόχο. 74-72 μπροστά ο Πανιώνιος. 1:39 ακόμα. Και φάουλ από τον Μπάλης πάνω στον Ελληνιάδη. Τρίτο φάουλ του Μπάλης. Μία συν μία βολές για τον Σταύρο Ελληνιάδη. Να ο Βιδάλης. Και να ξανά η τελευταία φάση. Ο Ελληνιάδης εδώ ξανακερδίζει την μπάλα και παρά τα απλωμένα χέρια και του Φάνη Χριστοδούλου και του Χάτσον πετυχαίνει ένα καταπληκτικό καλάθι και δίκαια πανηγυρίζει. 1:37 για το τέλος. 74-72 μπροστά ο Πανιώνιος. Μία συν μία βολές για τον Ελληνιάδη. Που αστοχεί όμως. Αλλά η μπάλα από τα χέρια του Χάτσον ξανά για τον Ολυμπιακό. Μπάλα γλίστρησε από τον Χάτσον που σχεδόν δεν πιεζόταν καθόλου. Στιγμιότυπο από την εξέδρα με τους οπαδούς του Ολυμπιακού. 1:34. Ο Ολυμπιακός έχει 30 δευτερόλεπτα για μια εύκολη επίθεση. Μια ευκαιρή, μάλλον επίθεση. Από χρονικής πλευράς. Ο Ελληνιάδης περνάει στον Καρατζά. Αυτός κόβεται με φάουλ από τον Χάτσον ή από τον Φάνη. Από τον Φάνη. Τρίτο φάουλ του Φάνη Χριστοδούλου. Ο Ιωαννίδης εδώ. Ξανά η φάση. Ο Καρατζάς εδώ. Και το φάουλ, αν έγινε φάουλ, ήταν από τον Φάνη. Ο Χάτσον δεν είχε συμμετοχή στη φάση. Δύο βολές για τον Παναγιώτη Καρατζά. 74-73 μπροστά πάντα ο Πανιώνιος. 19 πόντια από τον Καρατζά. 1:26 πριν από το τέλος. Να τα στατιστικά του. Ισοπαλία στα 74. 1:26 ακόμα. Μπάλης. Μπένατσεκ. Κλεισμένος, πετυχαίνει το καλάθι. 76-74. 1:13 ακόμα από τον Μπένατσεκ που παρέσυρε τον αντίπαλο του κοντά στο καλάθι και εκεί δεν είχε πρόβλημα. Ελληνιάδης. Πάσπαλε. Θα κάνει αυτό στην προσπάθεια. Rebound από τον ίδιο. Ο Πάσπαλε γυρίζει. Πατάει τη γραμμή όμως όπως λέει ο Σιμεωνίδης που ήταν μπροστά. Και time out που ζητάει ο Ιωαννίδης. 56 δευτερόλεπτα ακόμα στα δύο ρήνες και φιλίας. Ο Πανιώνιος που έχει και την μπάλα προηγείται 76-74 μετά από το λάθος του Πάσπαλε που όπως έδειξε ο Σιμεωνίδης πάτησε την τελική γραμμή στην προσπάθειά του να κάνει δεύτερο σουτ μετά το επιθετικό rebound που έχει κερδίσει από το άστοχο του ίδιου. Την μπάλα λοιπόν για τον Πανιώνιο. 56 δευτερόλεπτα, μια πολύ κρίσιμη επίθεση για τους νέους Μυρνιώτες που παίζουν αυτή τη στιγμή με Γάσπαρη, Μπάλης, Φάνη Χριστοδούλου, Μπένατσεκ και Χάτσον. Για τον Ολυμπιακό, Ελληνιάδης, Μωραήτης, Πάσπαλια, Καρατζάς και Παπαδάκος στον αγώνα. 46 δευτερόλεπτα. 18 για τον Πανιώνιο, τώρα 42 για το παιχνίδι. Ο Φάνης με τον Πάσπαλια αντίπαλο. Μπένατσεκ κλείνεται από τον Καρατζά, περνάει στο Φάνη, θα γίνει το λάθος. Όμως η μπάλα για τον Ολυμπιακό. 33 δευτερόλεπτα. 33 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Πανιώνιος προηγείται 76-74. Ο Ολυμπιακός έχει μια επίθεση και λογικά μένουν και κάποια δευτερόλεπτα για τον Πανιώνιο. Για να δούμε. Να δούμε καταρχήν αν θα επιδιώξει καλάθι 2 ή 3 πόντων ο Ολυμπιακός για να πάει το παιχνίδι στην παράταση ή να προσπαθήσει για την νίκη. Παπαδάκος. Μωραήτης. 20 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Πάσπαλε. Με τον Χριστοδούλου ο οποίος το μαρκάρει αποτελεσματικά. Πάσπαλε πάντα με την μπάλα. 14 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Πάσπαλε γυρίζει και βρίσκει και τον Χάτσον μπροστά του. Καρατζάς, Ελληνιάδης, 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Ελληνιάδης κλείνεται και κερδίζει φάουλ. 7 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, μία συν μία βολές για τον Σταύρο Ελληνιάδη. Και time out που παίρνει ο Βλάτο Τζούροβιτς. Μάλλον όχι, για να δούμε. Για να δούμε. Ναι, τελικά time out που ζητάει ο Τζούροβιτς. Να εδώ οι παίκτες του Πανιωνίου που μαζεύονται γύρω από τον προπονητή τους. 76-74 λοιπόν, 7 δευτερόλεπτα ακόμα. 7 δραματικά δευτερόλεπτα με τον Σταύρο Ελληνιάδη να εκτελεί μία συν μία βολές. Ο Ελληνιάδης έχει 5 στις 7 σήμερα. Για να δούμε αν θα έχει την ψυχραιμία να στοχίσει στο πιο κρίσιμο σημείο. Και από εκεί και πέρα μένουν και 7 δευτερόλεπτα τα οποία είναι όλα για τον Πανιώνιο.
Έχουμε 7. Για κάποιο λόγο το ρολόι του 30 τον γράφει 8. Πάντω υπάρχει μια σύγκριση. Ο ένα πίνακα γράφει 8, ο άλλο γράφει 7. Α θεωρήσουμε ότι είναι 8, μια και αυτό έχει δοθεί εντολή να γραφτεί και στα μικρά χρονόματα του 30 δευτερολέπτων. Βλέπετε εδώ τα στατιστικά των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός υπερέχει σαφώ τα rebound. Αλλά έχει περισσότερα λάθη. 76-74, 8 δευτερόλεπτα. Μία συν μία βολές για τον Ελληνιάδη που έχει 11 πόντους με 5 στις 7 βολές και 3 στα 5 τίποτα. Να ο Ελληνιάδης, μεγάλη προσφορά, έχει κερδίσει 8 φάουλ σημερινό παιχνίδι. Νάτος εδώ, παροτρύνεται από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, κάποιοι σφυρίζουν από απέναντι, φίλοι του Πανιωνίου ασφαλώς. 8 δευτερόλεπτα, 76-74. Αστοχή ο Ελληνιάδης, το rebound όμως ο Παπαδάκος, τον οποίο σφυρίζεται επιθετικό φάουλ. Ναι, επιθετικό φάουλ που σφυρίζεται στον Παπαδάκο. Ο Βιδάλης κρέωσε ότι έσπρωξε ο Παπαδάκος τον Χάτσον. Και τώρα σειρά του Χάτσον να πάει για μία σεν μία. Τα 8 δευτερόλεπτα παραμένουν όπως είναι. Μάλλον έγιναν 7. Πρόλαβε και κύλησε ένα δευτερόλεπτα. Και έχουμε τώρα time out από πλευρά Ολυμπιακού, Ιωαννίδη. Το τελευταίο time out που είχε δικαίωμα να πάρει ο Ολυμπιακός. Μετά την άστοχη βολή του Ελληνιάδη, ο Παπαδάκος πήρε μεν το επιθετικό rebound πηδώντας ανάμεσα στους ψηλούς Πανιωνίου, αλλά θεωρήθηκε από τον Βιδάλη που ήταν μπροστά ότι έσπρωξε ότι έκανε επιθετικό φάουλ. Εδώ οι πρώτοι rebounders, ο Χάτσον έχει 11. Είναι ο πρώτος στο αγώνα και ο Ιωαννίδης εδώ με τους παίκτες του. Και πάντα βέβαια χωρίς μικρόφωνα εκεί. Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει, ακόμα 7 δευτερόλεπτα. Στις βολές πρέπει να πηγαίνει ο Χάτσον, αν είδα καλά τη φάση. Πήδηξαν δύο παίκτες του Πανιωνίου και για το rebound. Ο Βιδάλης ξέρει καλύτερα. Τον Χάτσον βλέπω να πηγαίνει προς τη γραμμή. Ο Ιωαννίδης διαμαρτύρεται στο Σιμεωνίδη. Είναι ο Χάτσον, ο οποίος έχει 10 στις 11 βολές και 28 πόντους μέχρι τώρα. Για να δούμε. 7 δευτερόλεπτα. Αν αστοχίσει ο Χάτσον ή αστοχίσει μόνο στη μία, ο Ολυμπιακός έχει ακόμα ελπίδες. 77-74 και δικαίωμα για μία ακόμα βολή στον Τζον Χάτσον που δέχεται τα συγχαρητήρια του Μπάλης. Αν ευστοχίσει ξανά ο Χάτσον, τότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα πια για τον Ολυμπιακό. Ο Πανιώνιος είναι φαβορή. 78-74. Ο Πανιώνιος πολύ κοντά στη νίκη. Ο Σταμάτης στον Ελληνιάδη. Σουτ για τρεις πόντους. Φάουλ, δικαίωμα για τρεις βολές στον Μπένατσεκ που θα φύγει από το παιχνίδι 2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Αυτό ήταν ανοησία εκ μέρους του Μπένατσεκ, γιατί ακόμα και αν άφηνε το Ελληνιάδη να σουτάρει για τρεις πόντους, ενώ βλέπετε του φωνάζει ο Τζούροβιτς και έχει δίκιο. Ακόμα και αν άφηνε λοιπόν τον Ελληνιάδη να σουτάρει για τρεις πόντους και ευστοχούσε ο Ελληνιάδης, πάλι μπάλα θα ήταν για τον Πανιώνιο, θα έμεναν 2 δευτερόλεπτα και αν έμεναν και αυτά. Ο Ελληνιάδης πάντως ξανά στη γραμμή των φάουλ. Νάτος εδώ. Ο Μπένατσεκ έφυγε με 5 φάουλ από το παιχνίδι. Ο Ιωαννίδης φωνάζει τον Ελληνιάδη και κάτι του λέει. Προφανώς να στοχίσει στη δεύτερη ώστε να έχει ελπίδες ο Ολυμπιακός να πετύχει ένα τρίποντο μετά. Και λέω στη δεύτερη γιατί έχουν δείξει δύο βολές οι διαιτητές και όχι τρεις. 78-74, δύο βολές για τον Ελληνιάδη που αστοχεί ξανά όμως. Τώρα πια τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον Ολυμπιακό. Ο Ιωαννίδης χτυπάει μια καρέκλα από τα νεύρα του Νάτος. Στο πιο κρίσιμο σημείο έχασε τρεις βολές τώρα ο Ελληνιάδης, ο Πάσπαλια κερδίζει το rebound και κόβεται. Και το παιχνίδι τελειώνει με τον Πανιώνιο να παίρνει μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Μέσα σε ένα καυτό περιβάλλον, μια καθμή ατμόσφαιρα. Σαν το ντέρμπι Πανιωνίου Ολυμπιακού συνεχίστηκε και στα αποδυτήρια με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Ιωαννίδη. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο Βλάντε Τζούροβιτς εμφανίστηκε ήρεμος στους δημοσιογράφους και ανέλησε το 78-74. Παίζαμε ζώνη 2-3 που πιστεύω ότι δεν περίμενε ο Ιωαννίδη, επειδή εμείς παίζουμε πάντα 3-2 και 1-3-1. Και ζώνη ήταν καλή. Ξέραμε ότι Πάσπαλε μπορεί να βάλει πολλούς πόντους, αλλά επειδή εγώ ξέρω ότι Πάσπαλε δεν είναι σούτερ, είναι πολύ μεγάλο σκόρερ και μεγάλο παίκτη, πρέπει να κάνει μπάσιμο. Εμείς είπαμε να κλείνουμε μπάσιμο, να σουτάρει Πάσπα, είναι μόνος αν είναι στο 7, 6, 5 μέτρα μόνος να σουτάρει. Δεν παίζαμε καλά σίγουρα, πολύ άγχος ήτανε, αλλά σίγουρα είμαι ικανοποιημένος, πάρα πολύ.
Συγχαρητήρια και Ολυμπιακό που έπαιζε πολύ καλά, με καρδιά, με πάθος. Συγχαρητήρια Ιωαννίδη που έκανε και καλή τακτική. Ενώ όμως ο προπονητής του Πανιωνίου μοίραζε συγχαρητήρια ακόμη και στους αντιπάλους του, ο Γιάννης Ιωαννίδης στην άλλη άκρη των αποδυτηρίων είχε πολλά να πει και πρώτα απ' όλα θυμήθηκε τον Παυλίσεβιτς, προπονητή του Παναθηναϊκού. Τι είπε ο Παυλίσεβιτς, είπε μια ωραία δήλωση, είμαι απογοητευμένος. Τώρα από πού είναι, ρωτήστε τον πρώτο αυτό να σας απαντήσει τι εννοούσε επάνω στη Θεσσαλονίκη και να έρθετε μετά και σε μένα να με ρωτήσετε από τι είμαι απογοητευμένος. Δηλαδή εμείς χάσαμε με πόδι που πάτησε έξω, ο Πουαρό, ναι, έχει εδώ λέει, πάτησε. Το επιθετικό rebound που πήρε και τη δίνει στο Φάνη που γυρίζει, ο Μπένατσεκ που γυρίζει και κάνει το ρολ. Το επιθετικό φάλ του Φάνη Χριστοδούλου κρεώνεται, βρισκόμαστε στο ημίχρονο από κάτω κατευθείαν τεχνική ποινή. Στον Πανιόνιο δεν μπορώ να καταλάβω. Εκεί η τεχνική ποινή δεν υπάρχει. Σε εμάς υπάρχει κατευθείαν τεχνική ποινή. Καλά που έφυγε ο Γκάσπαρ από το γήπεδο και έφαγε τεχνική ποινή. Το είδε όλο το γήπεδο. Και συνέχισε το ξέσπασμά του επί δικαίων και αδίκων. Η συνάντησή του με τον πρόεδρο του Πανιωνίου, Γεράσιμο Βεντούρη, έδωσε το έναυσμα για τη συνέχεια. Καταλαβαίνω τίποτα. Θέλεις. Πρόσεξε. Σε ρωτάω. Θέλεις να μιλήσουμε δυνατά. Έχεις να πεις κάτι το οποίο θες να μιλήσεις δυνατά. Θέλεις. Εγώ, άμα μην με πεις μετά, πεις... Γιάννη. Όχι, δεν θα σου πω τίποτα. Άμα νομίζω ότι έχεις κάτι το οποίο πρέπει να το πεις δυνατά, αλλά νομίζω ότι όλος ο κόσμος είναι εκνευρισμένος αυτή τη στιγμή. Και εσύ λοιπόν, και εγώ και όλοι. Νομίζω... Και οι δύο διαιτητές, ο Θόδωρος Βιδάλης, που άκουσε τα περισσότερα, δεν είχε διάθεση να απολογηθεί και ήταν κατηγορηματικός. Ήταν ότι απονείμαμε 100% δικαιοσύνη. Κουβέντα στην κουβέντα, το θέμα έφτασε και στο αν οι διαιτητές κάνουν χόμπι ή επάγγελμα. Παρατάς την οικογένειά σου. Γι' αυτό το ποσό είναι χόμπι. 100%. Χόμπι όμως με 15.000 ανθρώπους να εκτοξεύουν κάθε πιθανή και απίθανη ύβρια από τις εξέδρες. Ο Στέλιος Σημεωνίδης έδωσε μια πρωτότυπη απάντηση. Καταντάει να είμαστε σαν τους χασικλίδες που ξέρουμε τι θα τραβήξουμε σε κάθε παιχνίδι. Όπως ξέρουν και αυτοί ότι κάποια στιγμή θα έρθει η καταστροφή τους. Και εμείς όμως παρόλα αυτά ερχόμαστε να πάρουμε τη δόση μας να ακούσουμε που λένε. Ξέρουμε ότι θα τα ακούσουμε. Μακάρι να μην τα ακούγαμε. Μην ξεχνάμε όμως και τον Γιάννη Ιωαννίδη που εμφανίστηκε απρόσκλητο στα αποδυτήρια των διαιτητών. Ο λόγος ζητούσε εξηγήσεις γιατί στο φύλλο αγώνα γράφτηκε ότι είπε κάτι στο διαιτητή Βιδάλη. Ναι, έγραψε το φύλλο αγώνα γιατί μόλις τελείωσε το μας τον είπα σαν δεν τρέπεσαι. Στην εκκλησία, ε. Εάν τυχόν είπα κάτι άλλο, από εκεί και πέρα στο γράψεις και το άλλο. Δεν είπε τίποτα απολύτως. Αν είπα και κάτι άλλο, ας γράψει. Ας το πάρει να το συμπληρώσει. Εσύ θέλεις να πω και τίποτα άλλο. Από ποια εφημερίδα είσαι εσύ? Από ποια εφημερίδα είσαι?